Hey Danny Boy, hey Danny Boy, hey Danny Boy, hey Aslam Boy. Hey Aslam Boy. Καλημερούδια, καλημερούδια και τα αδέλφια. Καλημέρα αδέλφια. Καλημέρα σε όλους και σε όλους. Καλημέρα, καλό καλοκαίρι να έχουμε. Είναι η αγαπημένη σας τρόικα, από τις 10 μέχρι τις 12 θα πάμε μαζί. Μάριος Ασλαμάς, Παναγιώτης Παπαδόπουλος και ένας τύπος που έρχεται, αν έχει δουλειά εδώ πέρα στη Φράγκον, ο Χρήστος Σαλτίδης, αν έχω κατεβαίνει εδώ πέρα στο στούντιο. Μαζί μας είναι και ο Σωτήρης, ο Δασκαλάκης. Ντύθηκα σήμερα Ασλαμάς. Μην τολμήσει να πάρει κανείς τηλέφωνο. Μοναδικός τρόπος επικοινωνίας, FM και το μήνυμά σας, αποστολή στο 54526. Τι δίνουμε, Χαμίνη? Περίμενα να πούμε λίγο, για λίγο ποιητικά. Ο ήλιος το παλεύει, παιδιά. Ναι. Καλημερίζουμε Σωτήρη Δασκαλάκη. Ψόφο. Σωτήρη, να είσαι καλά, παλικάρι μου. Μέχρι την καλημέρα του Σωτήρη. Ο ήλιος το παλεύει. Το παλεύει. Πιστεύω ότι αν δεν υπήρχε ο ήλιος τώρα, θα ήμασταν εδώ πέρα δαγκωμένοι. Βάλτε αυτό το κομμάτι. Η κίνηση είναι απίστευτη. Δεν υπάρχει κίνηση. Πραγματικά. Δηλαδή, έχετε το νου σας. Δεν βλέπω καμία κρίση. Έχουμε κανονικά βγει από τις αγορές. Οπότε μπορείτε να πάτε την Παρασκευή και να υποδεχτείτε, να καλωσορίσετε τον υπουργό, τον πρωθυπουργό που μας έβγαλε από την κρίση, τον Αλέξη τον Τσίπρα. Δουλεύω, κανονικά. Δουλεύω και στο Παλέντε Σπορ. Έτσι. Τρόικα λοιπόν, εδώ θα πάμε τις 12. Έχουμε δύο διαγωνισμούς για σήμερα. Είναι για την Παρασκευή, γιατί πάρα πολύ απλά θα έχουμε και αύριο και το Σάββατο. Το δύο διαγωνισμούς. Και αύριο για το Σάββατο. Έτσι. Θα δίνουμε αύριο και μεθαύριο για το Σάββατο και αύριο για το Σάββατο. Ντρα. Γιατί έχουν μαζευτεί, λογικό είναι, είναι χειμώνας, είναι γιορτές, πολλά live μαζεμένα, το πουσού. Κυρίως το πουσού. Όχι τόσο το κου, όσο το πουσού. Λοιπόν, το είπε ο Παναγιώτης, μόνο SMS-ική η επικοινωνία. Προσέξτε λιγάκι, δίνουμε σήμερα δύο διπλές προσκλήσεις. Είναι και τα δύο live, είναι για την Παρασκευή. Ναι. Έτσι, δύο διπλές προσκλήσεις για Χρήστο Θηβαίο στο πανέμορφο Ξέφωτο στα Λαδάδικα. Το πανέμορφο και πολύ ζεστό χώρο. Δύο διπλές για Χρήστο Θηβαίο στο Ξέφωτο. Μιλάμε πάντα για Παρασκευή. Και δύο διπλές προσκλήσεις για τον πολύ πολύ αγαπημένο μου Λεωνίδα Μπαλάφα. Άντε, ωραία. Στο κλαμπ του Μήλου. Συνεπώς τι κάνεις? Για πες μας. Πληκτρολογείς FM. Α, Σωτήρη, δίνουμε για Άρη? Κάτσε, Τετάρτη είναι σίγουρα, δίνουμε. Δεν ξέρω, να ρωτήσει. Μπορεί να έρθει ο Χρήστος να πει δύο συντηριάκια, θα πει. Δεν ξέρει. Δεν ξέρει, περιμένουμε τον Χρήστανθο. Yeah. Ωραία, οκ. Okay. Μπορεί να δώσουμε και για Άρη. Περιμένουμε μετά στο 12 παρατέρατο τον Χρήστανθο. Οπότε, πληκτρολογείς FM, αφήνεις κενό, γράφεις όνομα και επώνυμο οπωσδήποτε. Δίπλα γράφεις Θηβαίος ή Μπαλάφας ή και τα δύο. Δεν γράφεις μόνο live. Έτσι, γιατί δεν σε βάζουμε πουθενά. Αποστολή στο 54526. Λοιπόν, Σωτήρη, κλείσει το χαλί μας. Το σβήτω με το άλλο, είναι έτοιμο. Ωραία. Μπράβο, ρε παλίκαρε. Λοιπόν, θα μπούμε με ένα κομμάτι. Οι δύο πρώτες σωστές απαντήσεις. Προσέξτε, οι δύο πρώτες σωστές απαντήσεις θα καβατζώσουν από ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου ή οράσεως εισαγωγής. Επιτέλους. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα. Ω, πάτα, κάνει εκεί πέρα. Ο Δημήτρης λέει: μπαίνει για Μπαλάφα. Μάριε, είδες μήπως το Χειρές? Είδα Bohemian Rhapsody, πολύ καλό. Ρε, εσύ το Χειρές. Τι είναι αυτό? Είδα το τρέλ. Θέλω από τη μια να πάω, από την άλλη δεν διάβασα τόσο καλά. Και από ένα διάτομο που το είδανε, δεν άκουσα. Ναι, αλλά και για μια άλλη, για μια άλλη προβολή που είπε την προηγούμενη εβδομάδα πριν 10 μέρες, έλεγε από αυτού διάβασα, δεν είδα καλά σχόλια και πήγα, το είδα και ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Βασικά τον Bohemian. Στο Χειρές, αν μου περισσέψει χρόνο, θα πάω. Πονήρο. Εντάξει. Θέλω να το δω, δεν πεθαίνω. Είναι στα οσκαρικά. Μπράβο. Πάντα είναι ένα κίνητρο αυτό. Πάντα. Για μένα όχι. Και πώς δεν παίζω εγώ? Για μένα όχι. Αλλά καμιά φορά. Εντάξει, οκ. Okay. Δεν, οκ. Okay. Όταν το δω, θα το πω. Καλή τύχη στην κλήρωση. Αγαπητέ Δημήτρη, να είσαι καλά. Μπαίνεις για Μπαλάφα. Καλό ξεκίνημα. Το Bohemian Rhapsody πάρα πολύ καλό. Δεν σχολιάζω. Το Bohemian Rhapsody είναι must. Κανονικά. Ήρθε και θρυλέ. Αυτό ρώτησα τώρα για σένα. Μπράβο, ρε, πάλι. Πόσα θες? Δύο. Ο Καραπαπάς λέει για το μάτσο Ολυμπιακού. Μπερδευόμαστε με αυτά που φοράς. Δύο εισιτήρια. Σηματάκι που είναι. Δύο εισιτήρια για το Άρης Πανετολικός Ματσάρα. Να καλωσορίσουμε και να πούμε καλημέρα Αγρίνιο! Όχι Αγρίνιο, Αγρίνιο! Θες το Αγρίνιο, έκλεψε την παράσταση. Συγκλονιστικός Βασίλης. Βασίλης. Από την Αθήνα, μάλλον φοιτητής. Όχι, το είπα, από το Αγρίνιο είναι και μένει Αθήνα. Μένει Αθήνα. Ναι, λέω, προφανώς φοιτητής. Είναι φοιτητής. Αυτό είναι. Μπορεί να δουλεύει το παιδί. Γι' αυτό δεν ξέρω. Γι' αυτό λέω. Μίσο. Μου ακούστηκε πολύ νέο παιδί, μπορεί να δουλεύει οτιδήποτε. Μπορεί και να ξύνει όλη μέρα τα φρύδια του. Να είσαι καλά, ρε Βασίλη, ο οποίος αναφέρθηκε στο κουσούρι του ΠΑΟΚ από τότε να παίρνει μπενάλτια που δεν υφίστανται. Λοιπόν, ποια είναι η ερώτηση τώρα? Γιατί το λέω, το ξαναλέω, είπα για τα γυαλιά, είπα την κλήρωση. Ναι. Πετάει ο Σωτήρης μια κομματάρα τεράστια, έτσι.
για ποιον λόγο ακούμε σήμερα αυτό το συγκρότημα. Όχι το κομμάτι συγκεκριμένο. Α, ναι. Για ποιον λόγο ακούμε αυτό το συγκρότημα σήμερα. Παιδιά, το κομμάτι, δηλαδή, τι να πω. Είστε τόσο άσχετοι πραγματικά. Μήπως τον μπερδεύεις με το κομμάτι. Πραγματικά, όχι, το, παιδιά, μην εστιάζεις το κομμάτι, ναι. Το συγκρότημα λέμε έτσι. Θα παίζει, ναι. θα παίζει μέχρι να. Κανονικά πρέπει να πούμε το άλλο. Ότι αν δεν έρθει η απάντηση σωστή, ναι. δεν. Μεγάλο αφιέρωμα του Φωτός, στον Λάζαρο Χριστοδουλόπουλο. Η δικαίωση Ασλαμά. Ναι, ρε, το λέω από τη μέρα που την πρώτη στο ΠΑΟΚ. Το μοιάζει πάρα πολύ, φίλε. Ναι. Εδώ σαν να είναι, ξέρεις, από τα τσικό του ΠΑΟΚ να βγαίνει, ρε παιδί μου. Ναι. Από τα μικρά και ειδικά πίσω. Είναι ένα μεγάλο, ένα τεράστιο μπράβο. Σε μένα. Για σελιωστή φορά στη ζωή μου. Για σε μένα. Στη σπουδαιότερη, στην πιο μεγάλη ελληνική αθλητική εφημερία, το Φως. Γαμώ, τι νόμιζα κι εγώ. Δεν υπάρχει. Αυτά που βάζει το Φως δεν χάνονται κάθε Τρίτη. Ευτυχώς τα φέρνει σε 2-3 σημεία στο κέντρο της πόλης, με ζελατίνα κλεισμένα με ένθετο, με μόλις 1,5 ευρώ. Δηλαδή ένα 30 εφημερίδα. Το δίνει αυτό εδώ 20 λεπτά πάνω. Απίστευτο αφιέρωμα στον Γιώργο το Σιδέρη, αλλά όχι μόνο στον Γιώργο το Σιδέρη, στην εποχή εκείνη. Που κέρδισε ο Ολυμπιακός στην Τούμπα μετά. Και δείχνω στον Σωτήρη και στον Παναγιώτη, Χρωμός. Για παράδειγμα, για να καταλάβουμε. Understood. Μπράβο. Σωτήρη δεν υπάρχει, έτσι. Παιδιά, τώρα ζητώ συγγνώμη. Αυτό που κάνω είναι αντιραδιοφωνικό. Αυτές τις φωτογραφίες με τρελαίνουν, να ξέρεις. Που φαίνονται, ξέρεις, τα κεφάλια εδώ πέρα πάνω-πάνω. Φιλαδέλφια. Ναι. Δεν χωράει καρφίτσα. Τίποτα, ναι. Αυτός δεν φοβάμαι, μήπως κάνω πατατιά. Μήπως είναι ο Λάκης Νικολάου Πιτσιρικάς. Λες. Η κοψιά και τα κοψιά πόδια. Έχεις δίκιο, ναι. Αλλά πολύ παλιό. Αλλά πριν πολύ. Ναι. Μήπως είναι ο Λάκης Πιτσιρικάς. Τον βλέπεις εδώ κάτω αυτόν. Τη ΑΕΚ. Ψιλόλιγνος. Μήπως είναι ο Λάκης, δηλαδή τα πόδια του η κοψιά. Τι είχαν, μα κόβει Μπέρλι Μωρό. Α, όχι, το 62 ήταν. Δεν υπάρχει, απίστευτο έρμα. Μπράβο. Κοτρίδης, πού είδες. Ανδριανόπουλος, δεν υπάρχει. Ναι, ναι, δεν υπάρχει. Ωραία. Δεν υπάρχει. Έχω ανεβάσει ντοκουμέντο που και αγκαλιάζονται παιδιά και του πιάνει το χέρι. Υπάρχει φωτογραφικό στιγμιότυπο και αγκαλιά τον έχει και το χέρι του πιάνει. Άκου να σου πω. Σου δείχνω μια φωτογραφία. Μπείτε στο Instagram και στο Facebook του Λίμπερο. Και αγκαλιά και το χέρι του πιάνει. Α, το χέρι του το έχει. Πώς μπορείτε αυτό, ναι. Λοιπόν, σου δείχνω μια φωτογραφία. Πώς μπορείτε αυτό. Σου δείχνω μια φωτογραφία. Από συνήθεια. Σωτήρη, του δίνω τη φωτογραφία αυτή. Ναι, μπράβο. Δείξε. Την ξέρεις, κλασική. Αυτό που κάνεις δεν είναι ωραίο τώρα. Είναι τέσσερις ανθρώποι. Ναι. Αν δεν βρεις τους δύο. Φεύγεις για πάντα από το Λίμπερο. Γιατί πρέπει να τους βρω. Από αυτούς. Ναι. Γιατί άμα δεν. Πανεύκολο τους... είναι. Ο ένας άρρωστος κιόλας. Τους δύο σου λέω. Ο Καπελαδούρας είναι άρρωστος. Από τους. Μπράβο. Ναι. Οι άλλοι. Τους άλλους δύο θέλω. Από τους τρεις. Έναν δηλαδή να πεις. Μίμης Παπαϊωάννου. Τους άλλους δύο δεν θα τους έβρεις. Εντάξει, ναι. Μένεις. Μένεις. Μένεις στο Λίμπερο. Τους άλλους δύο δεν θα τους έβρεις. Δεν ξέρεις αυτόν που έχει βάλει εναντίον του Άρη 800 γκολ και τον άλλο που τον έχει. Για να σε φτιάξω όμως, έλα εδώ, δεν φεύγεις. Εδώ στο μικρόφωνο. Θα σε φτιάξω. Περίμενε. Αφιέρωμα στο Φως. Θα διάβαζε εδώ με μεγάλα γράμματα. Να φέρω και εγώ Σπορτ του Βορρά. Φως του 62. Τι λέει, διαβάζεις τον τίτλο εσύ. Ήταν το Ολυμπιακό 5-1 στην Τουμπάρα. Ξεκίνα. Για σένα καθαρά τα φέρα. Ναι. Ο Ολυμπιακός Κεραυνός με τον υπερκυνηγόν Σιδέριν. Που σε 8 επέτυχε 4 γκολ. Σε 8 ισοπαίδωσε τον ΠΑΟΚ 6-0. Μπράβο. Σένα, το 62, έτσι. Δεν νομίζω παίξαν παράτε. Ωραία. Πάμε εδώ. Το βίζατε, ο ασύλληπτος Σιδέρης ηγονίζω το μεθλάσιν. Ίνον επέτυχε 15 γκολ που ικυρώθη. Σφαγή. Περίμενε. Μετά πας εδώ πέρα. Εδώ. Εδώ, 2 χρόνια μετά. Πρωτοσέλιδο πάνω. Δύο τι γράφει. Μετά. Το Εγάλεο. Το Εγάλεο υπέταξε στην Θεσσαλονίκη τον ΠΑΟΚ 2-1. Μόνο χάνατε. Λάδε, δεν βλέπεις καλά. 3-1 είναι. Μπράβο, μπράβο. 3 είναι, το είδα. Βάζει εξώφυλλα με ίδιες του ΠΑΟΚ. Μπράβο, πολύ ωραία. Να μας βάλει από το 69 και μετά τι εξώφυλλα είχε. Για σένα. Στην Τουμπάρα. Όταν ερχόντουσαν. Ο Παπαδόπουλος όμως θέλει να διαβάσει άλλο. Ναι, ποιο. Να διαβάσει άλλο ο Παπαδόπουλος. Άμα πάρουμε τα σπορ του Βορρά. Για τον Παράζ, άρη βίζα να μεγάλωνε. Άμα πάρουμε τα σπορ του Βορρά εκείνη τη μέρα, μπορεί να λέει εδώ σφαγή του ΠΑΟΚ. Από goal of sight ξεκίνησε το 1-0 του Ολυμπιακού. Και το 2 και το 3, έτσι. Περίμενε βρε τώρα. Φωνάζω, Περίμενε βρε τώρα. Έχει με Άρη, περίμενε, γελάσουμε. Έχει με Άρη. Γελάσουμε. Ναι, γερακλή θα πας βρε. Φίλε, μήπως μπορείς να φτιάξεις την καρέκλα, δεν τα ξέρεις εδώ πέρα. Περίμενε εδώ. Γιατί πέφτω κάτω, φίλε. Παναγιώτη. Ναι. Ηρακλής Πιερικός 3-1. Μπράβο. Τι Ηρακλής όμως. Ηρακλής τι. Καβάλας. Καβάλας. Ολυμπιακός Βόλου. Ηρακλής Ερών 2-2. Αυτό τι, βίντεο την εκεί. Ναι.
Σφαγή στο Σαντιάγκο. Αγγλία-Αργεντινή 3-1. Γιουγκοσλαβία-Ουρουγουάη 3-1. Με τον Άρη εδώ είναι. Πού είναι, έχει αποτέλεσμα του Άρη εδώ πέρα. Γελούσα. Ωραία, εκείνη τη μέρα Θεσσαλονίκη πήγε πολύ ωραία. Α, ο Φωστήρ κατέβαλε στην Θεσσαλονίκη τον Άρη 1-0. Πάμε στη Θεσσαλονίκη. Να το αγόρι μου. Πότε είναι, πότε. 62-62. Αυτό είναι. Αυτή είναι τέλεια 60. Αυτό το φίλο. Α, τότε που ο ΠΑΟΚ 10 χρόνια έκανε να με κερδίσει αυτό. Πότε είναι 63-73, 65. Φίλε, πες μου αν είναι. Αν είναι ναι ή όχι, ίδιος ο Λάζαρος Θεοδουλόπουλος. Θα μπορούσε να είναι ο μπαμπάς του, του Λάζαρου. Ουρλιάζω χρόνια. Ο Λάζαρος, επειδή είναι και Ολυμπιακός, πήγε σε λάθος ομάδες. Ξεκίνησε τον ΠΑΟΚ. Ωραία. Μετά, φίλε, πας στον Ολυμπιακό. Παίκτης φάτσα, καθαρά Γιώργος Σιδέρης, καθαρά Ολυμπιακό. Απλά οι συγκυρίες ήταν έτσι και πήγε στην τότε. Ένα μεγάλο μπράβο στο Φως. Μπράβο. Τα αφιερώματά του είναι απίστευτα. Βάλει και από το 70. Απίστευτα. Με αναφορές μέσα στην μουσική, στους Rolling Stones, στον Sean Connery. Αφιερωμένο στον κύριο Κώστα βασικά. Ας μας βάλει και το εξώφυλλο του 76, το 04 στο Καραϊσκάκι. Ότι ένας είναι μόνο ο James Bond. Φίλε, δες τον Πελέ με χάλια γκόμενα. Υποτίθεται. Ο Πελέ. Που νομίζω άντρας είναι. Ο Πελέ, δες με γκόμενα χάλια. Που νομίζω χοντρό τραβέλι. Α, δε μετά, το δεις μετά. Δεν βλέπεις. Εντάξει. Δεν βλέπεις. Δεν υπάρχει. Ωραία. Λοιπόν. Μπράβο, να είναι καλά. Ο Ολυμπιακός 1-0 ενθριάμβευσε. Άντε, φτάνει, φτάνει. Μπαρσελόνα. Άντε, φιλολυμπιακά και άντε. Ρε παιδιά, να πω κάτι. Πιο πολύ μιλάς για Ολυμπιακό παρά για Ηράκλειο. Μπράβο, μάλλον. Ναι. Να πω κάτι. Μπράβο, ρε, επιτέλους. Ρε 358. 899. Δεν ρωτάμε το συγκρότημα, ρε Κώστα. Το συγκρότημα είναι Σπυριδούλα. Γιατί μπαίνουμε σήμερα με αυτούς. Ναι. Τόση βρει μόνο ο Κωνσταντίνος, δίνουμε δύο ζευγάρια γυαλιά ηλίου. Και μετά θα δώσει άλλο το ένα πήγε. Όταν δώσουμε την απάντηση, θα δώσουμε άλλο ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου, γιατί θα σου πω γιατί. Ωραία. Συγκρότημα που το λέει Σπυριδούλα. Γιορτάζουμε σήμερα 42 χρόνια ελληνικό συγκρότημα. Με τον Παύλο Σιδηρόπουλο. Που ξεκίνησε με τον Παύλο Σιδηρόπουλο. Υπήρχε πριν το Σιδηρό το γκρουπ, έτσι. Απλά πήραν τον Παύλο για τραγουδιστή κάποια στιγμή. Κωνσταντίνε, το ένα ζευγάρι είναι δικό σου. Σήμερα λέει σωστό, μπράβο. 899, δεν ρωτήσαμε ποιο είναι το συγκρότημα. Γιατί ξεκινάμε σήμερα με αυτό. Μαζεμένα μηνυματάκια, ο Άλεξ Ήρβερ λέει καλημέρα. Καλημέρα. Ποιο θηβαίο και μπαλάφα για εισιτήρια πάει. Χάλα στο επίπεδο της μουσικής. Ο μόνος μπαλάφας που ξέρω που θα πλήρωνα για να δω είναι ο Σωτήρης που χόρευε στο γήπεδο. Λέει ο Παοκτσής Άλεξ Σύρβα, τον καλημερίζουμε. Λατρεμένος Λεωνίδας Μπαλάφας. Το λατρεύω. Τον έχω 3 φορές live. Και λέω εγώ και αγκαλιά και του πιάνει το χέρι και λέει και του βγάζει φωτογραφία και την ανεβάζει. Αυτή είστε. Αυτή, μια χαρά. Την Παρασκευή οπωσδήποτε φωτογραφία. Έχω μπλουζάκι για Liverpool Manchester United, Τσαλτίδη. Βέβαια, θα βγάλουμε. Και θα σου βγάλει το Μάριο τι θέλει. Εγώ προλάβω να κάνω κάτι. Αν προλάβω να κάνω κάτι. Καλά. Μόνο εσύ θα το πιάσει. Τη Liverpool που πέρασε. Ναι. Πέρασε και... Οπότε ο ΠΑΟΚ θα παίξει ή με Νάπολη ή με Ίντερ. Ο ΠΑΟΚ. Στο δρόμο για τον Μπακού. Να δώσει εισιτήρια να έχει τον νου. Στο δρόμο για τον Μπακού. Θα πάρουν οι boys σαν εκεί πέρα τη Ίντερ 2000 εισιτήρια και θα πάρουν 74.000 για το Μέατσα. Τα είδε στι φαγέ, τα χαμένα πρωταθλήματα τα είδε, έτσι. Τα βλέπει. 74.000 εισιτήρια, αλλιώ δεν πατάει κανεί. Λοιπόν, δύο εισιτήρια για το Άρης Πανετολικός. Καλημερίζουμε όλους τους φίλους από το Αγρίνιο που μας ακούνε. Συγκινητική η παρουσία εψέ του φίλου του Βασίλη. Και εμείς δεν θα την περάσουμε έτσι. Σήμερα θα κάνουμε αφιέρωμα σε μία από τις πιο αλήτικες στιγμές του ποδοσφαίρου μας. Ίσως και πιο αλήτικες στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Εσύ τι έγινε, πού το έχουμε, εδώ. Ο Δημήτρης λέει, ναι. Ο κουμπάρος του ζευγαριού βγάζει σέλφι μετά την υπογραφή του συμφώνου συμβίωσης. Κανονικά. Σωτήρη, έλα για σένα. Για σένα, αφιέρωμα. Λοιπόν, Άλεξ, είπε αυτό. Ο Κωνσταντίνος μπαίνει για το Άρης Πανετολικός. Λέει καλημέρα, παιδιά. Μάριε, σχολιάστε το σκηνικό στις φυλακές με τον 19χρονο Αλβανό. Τι να πεις, φίλε. Κοίταξε, εγώ αν σχολιάσω, θα φάει ο Λίμπερο 10.000 ευρώ. Όχι, καλά, αλλά να σχολιάσω κι εγώ, θα πάει στις 30.000. Απλά το ζουμί για μένα από αυτό το σκηνικό χθες. Επί 38 λεπτά το βλέπαμε συνεχόμενα εδώ. Επί 38 λεπτά. Αλητεία. Δεν είναι υποχρεωμένος ο κάθε πιτσιρικάς στο κάθε παιδί. Μίλησα χθες το βράδυ με πατέρα στη γειτονιά μου. Λέει, δεν κατάλαβα, ρε Μάριε, ποια είναι η Τατιάνα που θα μου δείχνει επί 38 λεπτά να βαράνε 4 άνθρωποι, 5, έναν άνθρωπο στο βίντεο. Τα παιδιά του Χρήστατο, του Σωτήρη, του καθενός. Ακόμη και εγώ. Γιατί να μολύνω έτσι την ψυχούλα μου. 38 λεπτά ένα βίντεο και από κάτω να βγαίνουν και υπότιτλοι. Τι του λένε, βγάλ τα ρούχα σου και τέτοια. Μιλάμε σοβαρά, ρε παιδιά. Αυτό δηλαδή είναι δυτικός πολιτισμός. Αυτές είναι οι αρχές του Βολτέρου. Αυτή είναι το σχολείο μου. Γιατί οποιοδήποτε άλλο θα είναι 10.000 ευρώ το λιγότερο για το Λίμπερο.
Αυτό. Λοιπόν. Σε σχέση με τη διδαχή του χθεσινού βίντεο, δεν λέω τίποτα. Ναι. Εντάξει. Λοιπόν, αυτά. Είναι η πρώτη φορά που συμφωνώ με την Τατιάνα. Εντάξει, μπράβο, okay. Ωραία, οκ. Okay. Δύο εισιτήρια Άρης Πανετολικός, δύο διπλές. Χρήστος Τιβαίος. Θα σου πω γιατί. Εντάξει. Γιατί υπάρχει η αίσθηση, ναι, όλων αυτών, ναι, ότι θα το κάνουν, ναι, και θα την γλιτώσουν. Ναι. Που θα την γλιτώσουν. Και δεν τους ενδιαφέρει αν θα μπουν φυλακή. Τους ενδιαφέρει όμως, ναι, να μην πάθουν αυτό που πάθαινε αυτός χθες. Ωραία, αυτό δυστυχώς, ναι, η κοινωνία μας έχει εξελιχθεί κατά τέτοιο τρόπο, δυστυχώς, που χάνουμε τις ειδικές μας αξίες, ναι, όλοι. Το τέρας εποχής. Πάμε σε ένα σημείο ο νόμος της φυλακής να είναι πιο επώδυνος από τον νόμο του κράτους, okay, για τον εγκληματία. Αυτό. Να επιλέξουμε, να διαλέξουμε τι θέλουμε. Δεν μπορούμε να το επιλέξουμε, λοιπόν, ούτε μπορούμε να, ωραία, πούμε το τι θέλουμε, διότι δεν αποφασίζουμε εμείς, Μαρία. Εντάξει, όταν επιστρέψουμε. Εντάξει, γιατί, ωραία, μπορεί ο κάθε ένας από αυτούς που έκαναν, ναι, αυτό το πράγμα, δεν ξέρω αν το έκαναν και οι δύο μαζί, αν το έκανε ο ένας, αν το έκανε ο άλλος. 3-15. Το ξέρουν αυτοί οι δύο και, εντάξει, η κοπελίτσα. Εντάξει, η κοπελίτσα, Θεός χωρέστη. Θεός χωρέστη. Η οποία είχε πάθει άλλη ζημιά ένα μήνα πριν με τρεις, πήγε στην αστυνομία και η αστυνομία είπε: πέρασε μια εβδομάδα, κορίτσι μου, δεν γίνεται τώρα τίποτα. Κλείς το μαγαζί. Καλά, εντάξει. Κλείς το μαγαζί. Αυτά περίμενε. Άμα είναι αλήθεια ή όχι, άστα. Του πάντου τα δυο και και τα δεμένα παντού πόδια, τη δέσαν τα πόδια και την πετάξαν, έπαιζε μια εβδομάδα και μετά βγήκε ο λιμενικός και είπε: εμείς τα δέσαμε για να τη σηκώσουμε. Άστο, δεν ξέρω. Εντάξει, okay. Το τι λέγεται και τι γράφεται, Μάρια, καθημερινά. Ωραία, για να πάμε στο break. Λοιπόν, δύο εισιτήρια Άρης Πανετολικός, δύο διπλές για Χρήστο Θηβαίο στο Ξέφωτο την Παρασκευή, δύο διπλές για Λεωνίδα Μπαλάφα στο κλαμπ του Μήλου επίσης Παρασκευή. Είπαμε αυτό τον 924, διερεύνησε τον 924 και πράξε τα δέοντα. Ναι, θα σε πάρει, είμαι ο Λάζαρος, ναι, θα σε πάρει, Λάζαρε, έλειπη Μαριλής Δευτέρα, γι' αυτό θα σε πάρει τώρα τηλέφωνο, εντάξει, θα είσαι τώρα στο διάλειμμα, δεν μπορεί να σε πάρει. Να είσαι καλά, αγόρι, να είσαι καλά. Ρε το Σωτήρι, ρε, ρε το δασκαλάκι εδώ πέρα σήμερα, τι ωραία που περνάμε. Εδώ είμαστε αδέρφια, Τσαλτίδης, Παπαδόπουλας, Ασλαμής, Δασκαλάκης, στην ουσία είναι τετρατρόικα, δεν είναι τρόικα αυτό. Περιμένω τα μηνυματάκια σας, ο διαγωνισμός κλείνει. Κλείνει, γιατί έχουμε δύο επιτέλους σωστές απαντήσεις. Κάποιοι δεν ξέρω, γράψανε. Δεν ρωτήσαμε το συγκρότημα ποιο είναι. Το συγκρότημα είναι η Σπυριδούλα, ναι, εντάξει, οκ. Okay. Είπαμε για ποιον λόγο το ακούμε σήμερα. Οκ. Okay. Και διαβάζουμε τα μηνυματάκια σας, αφού πρώτα επαναλάβουμε τους διαγωνισμούς. SOS, SOS. Τρεις διαγωνισμοί τρέχουν εδώ στον Λίμπερο της καρδιάς σου. Δύο εισιτήρια για το Άρης Πανετολικός το Σάββατο 7 η ώρα στο Κλεάνθης Βικελίδης και για την Παρασκευή, για μεθαύριο, δύο διπλές προσκλήσεις για τα live των Χρήστου Θηβαίου στο Ξέφωτο, στα Λαδάδικα, καλημερίζουμε και τον Φώτη από το Ξέφωτο, και, και δύο διπλές για Λεωνίδα Μπαλάφα στο κλαμπ του Μήλου. FM και ενώ όνομα τεπώνυμο, δίπλα γράφεις Άρης ή Θηβαίος ή Μπαλάφας ή και τα δύο ή τα δύο ή και τα τρία, αποστολή στο 54526. Για αυτό το σχολιάσμα τον Αλβανό. Καλημέρα. Κερνάω γαλέτα και μετά καφέ στη λέσχη αξιωματικών εδώ στον Κιλκής σε όποιον ή όποια πίστευε ότι θα αποκλειστεί η Λίβερπουλ και η Τότεναμ. Λέει ο αγαπημένος Θουβού. Θουβού. Λοιπόν, έχουμε θεματάκια από την εψησινή βραδιά του Champions League και σχόλια. Περιμένουμε δικά σας για ό,τι είδατε και δεν είδατε, για ό,τι έγινε και δεν έγινε. Εγώ έβλεπα επισταμένα το match Barcelona-Tottenham, το οποίο έληξε 1-1 με 1-0 ημίχρονο, και το LFC Napoli 1-0 που έληξε 1-0 και στο πρώτο ημίχρονο. Και έχω κωδικοποιημένα θεματάκια. Πολύ πολύ γρήγορα, ο Κώστας λέει, ορίστε, χρόνια πολλά Σπυριδούλα, ναι, Κώστα εσύ είσαι ο ένας, θα τα πούμε τώρα. Λοιπόν, Χριστοδούλου Κώστας, που απάντησε πρώτος, είναι 899, χρόνια πολλά Σπυριδούλα, έτσι. Σήμερα είναι, να πούμε τι είναι σήμερα. Για πες μας. Τετάρτη, 12 Δεκέμβρη, Σωτηρία του 2018, Σπυρίδωνος... του... Μάρτυρος, νεομάρτυρος, μεγάλο νεομάρτυρος, νεομάρτυρος. Μπράβο. Ναι. Σπυρίδωνος Θαυματουργού, λοιπόν, για να μην λέμε ότι να είναι. Ιωάννου Ζιχνών, Φιώνας, Κωνσταντίνου, Φιώνα, Αμοναθά και Άνθος. Χρόνια πολλά και καλά σε όσους γιορτάζουν, κυρίως βέβαια στις Σπυριδούλες, στους Σπύρους. Τα χρόνια μας πολλά στον Άγγελο τον Σπυρίδωνα, τον πρώην, ναι, Άσο του Άρεος. Στον καρδιοχειρουργό. Και της Εθνικής. Θεός χωρέσει τον, μην κάνεις. Ναι, όχι, εντάξει. Μην κάνει. Φιώνα. Μα την Παναγία, χτυπιέμαι, ναι, το πρωί. Εγώ, ποια λέγανε, που το είδα, ποια λέγανε Φιώνα, ρε Σωτήρη. Η κόρη του, Φιώνα Τζαβάρα, ε. Είσαι σκύλος.
Μπράβο. Πρέπει να έχεις δίκιο. Ναι. Πρέπει... Είσαι σίγουρος. Αν νόμιζε μου το δεν είσαι 100% σίγουρο. Νόμιζε... Κατάλαβα ότι με το ρωτάς ότι δεν είσαι 100% σίγουρος. Γι' αυτό σου λέω, έτσι. Φιό... Χτυπιέμαι, κάτι με ηθοποιώ. Στο λόγο μου. Από το πρωί που το είδα. Φιώνα Τζαβάρα. Μπράβο. Σε αυτά ο Δασκαλάκης είναι γάτος. Σε άλλα δεν είναι. Κωνσταντίνου, καλημερίζουμε. Γιώργο Κωνσταντίνου, τον χρόνια πολλά, τον ηθοποιό μας. Ανδρέα Κωνσταντίνου, το νέο μας ηθοποιό, το μεγάλο αυτό ταλέντο. Δεν είναι ταλέντο πλέον, είναι ηθοποιάρα ο Ανδρέας Κωνσταντίνου. Μικρά Αγγλία, σύνορα κτλ. Να είναι καλά. Οπότε, Κώστας Χριστοδούλου, 899. Ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου ή οράσεως, δικά σου. Και το επόμενο είναι του Κωνσταντίνου του Βασιλάκη, του 358. Λέει, σήμερα είναι του Αγίου Σπυρίδωνος. Μπράβο. Γι' αυτό και μπήκαμε με Σπυριδούλα. Αφορμή, και από τη σημερινή ημέρα και μετά τι γίνεται, Μάρη, τι λέει ο λαός μας. Για δώσε ένα άλλο ζευγάρι γυαλιού. Άστο, Παναγιώτη, τρία θα μας ξύλο. Βάλτε έτσι, αν θες εσύ, σαν τέτοια. Τα ξέρει. Το ξέρουν. Το είπαμε και προθέσει, δεν είναι και τόσο. Α, το είπαμε. Το είπες, εσύ το είπες. Εσύ προθέσει το είπες. Ναι, το είπα. Τη Δευτέρα το είπες. Α, εντάξει, καλά. Που λες από μεθαύριο μεγαλώνει το εσύ το είπες. Ναι, εντάξει, οκ. Δύο ζευγάρι καλά είναι, παιδιά. Παίρνετε ό,τι θέλετε. Στο Μαραγκό να πούμε. Ή Οράσιος. Σπύρο Μαραγκό, ναι, στους Σπυριδούλα να τα χιλιάσουν, η τεράστια αυτή η μπάντα. Αλλά κυρίως στους Σπύρους και τις Σπυριδούλες που γιορτάζουν στο νομό του Λακαρνανίας. Στο Λιβαδινό. Και ειδικά στο Αγρίνιο, έτσι. Τον οποίο τον έσαι Σκύρο πριν 4 χρόνια. Ίδιος. Σωτήρης το είπα, ε. Προχθές ο Αρναούτογλου είχε καλεσμένο τον Ευαγγελόπουλο που έπαιζε στο τέτοιο, στο Ρετυρέ. Ναι. Τον είδες. Τι, δεν τον έχω δει καθόλου σε σύριαλ. Φίλε, να το δω από τότε. Πώς έχει γίνει. Ναι, ρε. Είναι γνωστή φάτσα, γνωστή φάτσα. Τώρα, τώρα παίζει σε σύριαλ, ρε. Πέρσι. Φέτος, ναι, δεν βλέπω. Μπράβο, δεν βλέπω. Ναι. Πω. Και τα είχε και με μία. Ήταν στην Αμερική, Φλόριντα. Με μία δικιά μας. 2 χρόνια, λέει. Και το διώξα γιατί δεν είχε καλή διαγωγή. Ναι. Και ξανά πίσω, Ελλάδα. Μάλιστα. Μη φωνάζετε κοντά στο μικρόφωνο. Παραμορφώνει και είναι εκνευριστικό, λέει ο Γιώργος ο Ιταλός. Γνωστό παραμορφωτή. Ζητάμε να είσαι καλά, Γιώργο. Να είσαι καλά. Λοιπόν, Λάζαρε, νομίζω ότι ήδη σε ειδοποίησε η Μαριλή. Τι θα μου λήξει το Λιβαθινό. Καλυμμένος. Λοιπόν, σήμερα είναι το Αγίου Σπυρίδωνος, γι' αυτό ξεκινήσαμε με Σπυριδούλα, λέει ο 697. Αλλά sorry, φίλε, είσαι τρίτος. Ζητάμε συγγνώμη. Ήρθες με το μήνυμά σου, ήρθε περίπου 8 δεύτερα μετά του δεύτερου. Sorry, φίλε, 697. Δεν έχεις βάλει και ονοματεπώνυμο, αυτό δεν είναι θέμα. Χριστοδούλου Κώστας και Κωνσταντίνος Βασιλάκης. Να πούμε και χρόνια πολλά και στο Γιαβορίδη, φίλε. Το Σπύρο. Για όλα, Σπύρο. Χρόνια πολλά. Πού το βρίσκουμε το Σπυράκο? Κάτω τούμπα, Επταλόφ 31 και στο τηλέφωνο επικοινωνίας 2315 53 93 10. Ένα όνομα εγγύηση στο σέρβις κουφωμάτων και ρολών. Επισκευάζουμε τις παλιές μας μπαλκονόπορτες και τις κάνουμε σαν καινούργιες με λίγα μόνο χρήματα. Γιαβορίδη Σπύρο, στην κάτω τούμπα, Επταλόφ 31. Η γκόμενα του Μάνθου στο Κωνσταντίνου και Ελένης. Φιώνα, μοναδική μου αγάπη, λέει ο Γιώργος ο Ιταλός. Δεν το θυμάμαι αυτό, ρε. Ποια είναι αυτή? Το θυμάμαι Κωνσταντίνου και Ελένης. Ξανθιά κοντή. Τώρα αν τη δω, ρε, εσύ Σωτήρη, προφανώς. Δεν μπορώ να θυμηθώ τώρα. Δεν το βλέπα και πολύ αυτό, να σου πω. Ούτε, σχεδόν καθόλου το βλέπω βασικά. Αλλά κάπου κάτι. Ναι, ναι. Λοιπόν, για το σου πω, όχι, τον βλέπω. Λέω αυτό εσύ τι κάνω, τον ξέρω. Φίλε. Πιστεύω ότι η Β' Εθνική παίζει για πλάκα ένα ημίχρονο. Ναι. Ο Σπύρος Λιβαθινός. Είχε βάλει ένα φοβερό αυτόν τον γκολ όπως του Φυρού στο ΑΕΚ. Ναι, σε ένα Παναθηναϊκό Ολυμπιακό στη Λεωφόρο. Ναι, το έχω δει. 0-1-1-1, κάτι τέτοιο είχε λήξει. Ναι, το. Λιβαθινός κάπου 81, 80, 82, κάπου εκεί. Ο άνθρωπος είναι, πιστεύω, Ελλάδα σήμερα Β' Εθνική παίζει για πλάκα ένα ημίχρονο. Γεμάτο. Τον βάζω Ηρακλή στη μεσαία γραμμή. Μπράβο. Να τρέχει. Μαζί με τον Νίκο τον Καλτσά, να πούμε. Λοιπόν. Για να δούμε κάποια θεματάκια από την εψησινή βραδιά του Champions League για να τα σχολιάσετε. Δεν θυμάμαι αν υπάρχει ένα κουιζάκι κάπου εδώ πέρα μέσα, νομίζω, δεν θυμάμαι καλά. Δώσε λίγο μουσική, κύριε Σωτήρη. Ας βάλουμε όμως πρώτα ένα άλλο θεματάκι, μετά τα ποδοσφαιρικά. Λοιπόν, μου λέει χθες ακροατής, φίλος ακροατής. Δεν τον άνθρωπο, δεν ξέρω το όνομά του καν, αλλά φίλος τέλος πάντων, από τη γειτονιά. Λέει, κάνε ένα σχόλιο, ρε, εσύ. Γενέθλια, λέει, είχε, λέει, σήμερα η Kim Basinger. Έκλεισε, ναι, τα 65. Γυναίκα και ποιος δεν ήταν άρρωστος, καλά με πολλές που είναι οι σούπερ γκόμενες, εγώ προσωπικά δεν είμαι. Με ρίζες στην Διάνοικη. Με αυτήν ήμουν, είμαι και θα είμαι μέχρι να πεθάνω. Ναι. Λοιπόν, χρόνια πολλά και ευτυχισμένα στην Kim Basinger ή Basinger. Πώς δεν γύρισα μαζί της. Και έκανε ένα σχόλιο. Πέρασαν 32 χρόνια, ναι, από τις 9,5 εβδομάδες. Μικινούρκ. Και θυμάμαι, λέει, τότε και εγώ, ναι, ο τύπος είναι 56 ετών. Μπράβο. Αυτός μου το είπε. Ναι. Πόσο είχα επηρεαστεί. Και στο ψυγείο μου είχα βάλει, λέει, φρουτάκια, φράουλες, σταφύλια.
Μαντήλια, και κάναμε διάφορα με την κοπέλα που ήμουν τότε. Πάει, τον παράτησε. Λοιπόν, σχολιάστε λιγάκι το πακέτο. Kim Basinger, το sex symbol, το απόλυτο sex symbol, για την οποία ο Mickey Rourke είχε πει τότε ότι στο κούτελό της γράφει γαλιέμαι. Γάτα, νομίζω. Έτσι, φανταστικό του Mickey Rourke, απίστευτο, τόσο εύστοχο. Στο κούτελό της γράφει γαργαλιέμαι. Έτσι, απίστευτο, το κρατημένο από περιοδικό της εποχής. Έτσι, φαντάζομαι συμφωνεί και ο Τσαλτίδης μαζί μου. Σχολιάστε το πακέτο, Kim Basinger, sex symbol, τι είδες, τι είσαι, 9,5 εβδομάδες. Όσοι το είδατε τότε στο σινεμά, το είχα δει εγώ δύο αυτό φορές. Που θα γίνει την Κυριακή δηλαδή στο Anfield. Θα τους κλείσουμε τα ματάκια. Θα τους κλείσουμε τα ματάκια. Έχουμε και φραουλίτσες. Ο Άγγελος λέει: όταν συμπονείς ο παδό της Manchester μετά τη χθεσινή μαύρη νύχτα του Ελέο Σαλάχ και του δίνεις κουράγια το μαύρο απόγευμα της Κυριακής που έρχεται, λέει ο Φιρμίνιο Σαλάχ Μανέ, μετά το 3-0. Άρα τι μεγαλόκαρδοι που είμαστε εμείς οι οπαδοί της Λίβερπουλ. Εννοεί ότι εσύ το συμπονείς. Ναι, το αγκαλιάσμα, ναι. Με συγκίνησε, ρε Παπαδόπουλα, Παναθεμάσαι. Είμαι σίγουρος ότι και την Παρασκευή θα τον έχεις αγκαλιά, αν τυχόν περάσει ο Πάκος 32, τον Καημενούλη, και θα κλαίει πάλι. Εγώ, τον λυπάμαι. Φίλε... Να σε έχει καλά ο Θεός Παναγιώτη και να συμπονάς πάντα τέτοια άτομα, έρχονται και άγιες μέρες. Έρχονται. Ναι. Εγώ, φίλε, έψε στο γκολ του Μαϊμού Ουάρντα. Μαϊμού Ουάρντα, όχι αυθεντικό. Ο Μαϊμού Ουάρντα. Εγώ πανηγύρισα. Δεν παίρνουν πρωτάθλημα αυτοί. Εγώ πανηγύρισα. Ο Βλαδίμηρος λέει έσχος. Έχεις... Α, παιδιά, κάτσε να εξηγήσουμε τι γίνεται. Μην έχεις τριπλό ταλγκά, ε. Έχουμε ανέβασε ο Χρύσαδος φωτογραφία. Φαινόμαστε και οι τρεις. Θέλουμε σχόλια στο Facebook του Λίμπερο και στο Instagram. Και στο Instagram. Ο Δημήτρης λέει: καλημέρα. Εχθές το ημίχρονο LFC Νεάπολη, το να μην μπει άλλο γκολ έδινε 5. Αυτό για όσους λένε ότι έπρεπε να λήξει 4-1. Ενώ όλοι έπαιζαν over. Μάρια, γνώμη για Τερέζα Πέι. Που μας στέλνει στο χάος της πολιτικής αβεβαιότητας. Δημήτρης από το Ανατολικό Λονδίνο. Γυναικάρα. Γυναικάρα, μπορώ να τις γλύψω. Και τι είπε, μας στέλνει, τι λέει το μήνυμα, μας στέλνει, μας στέλνει. Στο χάος. Για την πολιτική της ρώτησε. Για την πολιτική ρώτησε, ναι. Δεν με νοιάζει αυτό, εγώ πεθαίνω σαν γυναίκα. Είναι μία Θάτσερ, μία Θάτσερ που χορεύει. Μπορώ να γλύψω γόνατα, να φυλάω και να γλύφω γόνατα και γάμπες, τη Ρίζα Μέη και αστράγαλο. Γλύφες οι γάμπες, να γλύφουν οι άλλοι τις πληγές τους. 15 μερόνυχτα. Σήμερα γιορτάζει ο Άρης, λέει ο Κρίστοφερ από το Στοχόλμη, ο Σίο Άρεος του Σοφού. Σώπα, το είπες αυτό. Όχι. Δεν υπάρχει, τα είπα όλα. Ιωάννου Ζιχνών, Φιώνας, Κωνσταντίνου, Αμοναθά και Άνθος. Αν υπάρχει πουθενά Άρης, σώρνω το. Όχι, ναι. Ο άλλος λέει το Αγίου Σπυρίδωνος. Το είδα το κουίζ, το απαντήσαμε. Η Σπυριδούλα, ναι. Η μεγάλη γιορτή είναι Σπυρίδου Σαματουργού, το είπαμε. Την Παρασκευή στη φωτογραφία θα εστιάσει το μπλουζάκι που θα φοράω, Τσαλτίδη. Μην κυβεί στην Ασταματά. Λοιπόν, πάμε λίγο τα θεματάκια. Σχολιάστε λίγο, 9,5 εβδομάδες. Έχει ενδιάμεσες ρίζες. Ναι. Kim Basinger, 65 ετών. Το πακέτο όλο αυτό. Κούκλα, Και τι μου σχολίασε ο ακροατής. Συγγνώμη, μόνο δύο χρόνια την περνάς. Και τι μια βλακία και με γελάς με μια βλακία που είναι βλάξ. Γελάς, άρεσε τρεις φορές βλάξ. Μόνο δύο λέει. Είπε μια βλακία βλάξ και γελάς. Ο Μάρης πήγαινε πενταήμερη, άλλη τριήμερη. Εντυπώσεις. Ωρα Τσαλτίνη, τι ωραία που περνάω, Θεέ μου, εδώ. Εντυπώσεις και αναμνήσεις. Δεν θα φύγω ποτέ. Εντυπώσεις και αναμνήσεις από το 9,5 εβδομάδες, ναι. Κυρίως από εσάς που όπως εγώ το είχαμε δει τότε στον κινηματογράφο. Εγώ στο Κολοσσέο το είχα δει. Πλάκα μου κάνεις. Αυτό είδα στο Κολοσσέο. Το άλλο με τον Ρίτσαρντ Γκιρ και την Τζούλια Ρόμπερτς, πώς λέγονται. Εγώ το είδα. Που είμαστε μικροί στην τηλεόραση. Εγώ πρέπει να το είδα μία φορά στο Capitol, ναι. Στην Κρήτη. Κολοσσέο τα είδα και τα δύο. Και ή Κολοσσέων. Ναι. Ή Μαξίμ. Χεράκι, χεράκι. Ένα από τα δύο. Ναι, ναι. Λοιπόν, εντυπώσεις από το 9,5 εβδομάδες και μου έκανε ένα σχόλιο αυτός ο ακροατής μας. Λέει, είχα τότε στο ψυγείο πάντα στα φύλλα, φραουλίτσες, τέτοια κτλ. Ήθελε κόλπα. Τώρα λέει, τι έχω. Πολύ καλό. Άβναν. Πολύ καλό. Και βλέπω εδώ σε ένα άρθρο εψεσινό που λέει πάρα πολύ καλό. Πήγε με τη Σάρων Στόουν μετά. Μετά την προβολή της ταινίας τότε στις αίθουσες, κραυγές ανδρών έσκιζαν την ηρεμία της νύχτας επειδή η καλή τους αποφάσιζε να αδειάσει το βαζάκι με το μέλι στο δασίτριχο στήθος τους. Γύριζε σπίτι από ταβέρνα, βρωμούσες μουσακά και η γυναίκα σου ερωτούσε με ποια ήσουν. Πάρα πολύ εύστοχο, πάρα πολύ καλό. Από το άρθρο του Κώστα του Γιαννακίδη. Μπράβο ρε Κώστα, να είσαι καλό, καλό σχόλιο. Περιμένω δικά σας σχόλια αναμνήσεις από 9,5 εβδομάδες και σχόλια για Kim Basinger, της οποίας είναι κόλαση και η κόρη. Δεν υπάρχει. Απλά δεν είναι σαν τη μαμά. Λοιπόν, εψέ κάποια στιγμή κάνει ο κοντινός σκηνοθέτης στο Anfield, στο 41ο λεπτό
και μας δείχνει έναν οπαδό της Νάπολη και μας δείχνει... να κλαίει με αναφιλητά. Προσέξτε. Ναπολιτάνος. Είναι στο 41ο λεπτό. Ναι. Έχει μπροστά τρεις μήνες αγώνα. Πόσο είναι το σκορ, 1-0. 1-0. Λοιπόν, δεν θέλω το παραμικρό σχόλιο, Παναγιώτη. Το παραμικρό σχόλιο. Το ξαναδείχνει, είναι απίστευτο. Τον ίδιο. Δεν θυμάμαι εγώ, οπαδό, να κλαίει άπειρες φορές. Ναι, αλλά να κλαίει, ας πούμε, τελευταίο δεκάλεπτο. Παναγιώτη, θα βάλω τα κλάματα κάτω και πάνω. Πάνω κάτω, ναι, το Σαββάτο. Πάνω κάτω σήμερα. Λοιπόν, πάνω κάτω Σαββάτο. Για ποιον λόγο πιστεύεις ότι κλαίει με λυγμούς αυτός ο οπαδός της Νάπολη στο 40ο, επαναλαμβάνω, πρώτο λεπτό. Τα γενέθλια της Kim Passenger. Έχει μπροστά τρεις μήνες αγώνα. Για ποιον λόγο. Και σχολιάστε, Χρήστος Σωτηρακόπουλος περνάει στον αγώνα ο Μίλκ. Το είπε τρεις φορές. Μέχρι τώρα εμείς εδώ οι χωριάτες τον λέγαμε Μίλικ. Τελικά είναι Μίλκ, είναι γάλα ή είναι Μίλικ. Αν μας ακούνε Πολωνέζες ή Πολωνοί ή Πολωνομαθείς ακροατές, ας επικοινωνήσουν με την εκπομπή. Και μετά έχουμε και δύο-τρία θεματάκια από το Μπαρτσελόνα τότε που έχει πάρα πάρα πολύ ψωμί. Ο Γκαρέζος είναι ίδιος ο Τζιμ Κάρι. Χίλια μπράβο στην μεγάλη, στην τεράστια Τότεναμ που παίζει με τα δεύτερα μπαλάρα. Με τα δεύτερα της Μπαρτσελόνα. Που παίζει μπαλάρα. Έτσι. Σχολιάζει όποιος θέλει τον γκολ του Κώστα του Μαλουμίδη. Ας κέρδιζει Ίντερ και σου λέγα εγώ. Όποιος θέλει, όποιος θέλει σχολιάζει τον γκολ του Κώστα του Μαλουμίδη. Όποιος θέλει το σχολιάζει. Τον γκολ του Κώστα του Μαλουμίδη. Ρε Θουβού, είσαι ο τύπος του ακροατή που λατρεύω. Γιατί ασχολείσαι με αυτά που βάζουμε. Εκεί. Αλλιώς δεν έχει και νόημα. Μπράβο, ρε φίλε. Μπράβο, βαθιά υπόκληση. Ασχολείσαι. Να καλημερίσουμε τουρίστα. Τον ευχαριστούμε για όλα αυτά για τα οποία μας ενημέρωσε. Τεράστιος. Τουρίστα, καλημέρα, δεν ξεχνάμε, να είσαι καλά. Ο οποίος πρέπει να έχει πάει στη Ρόδο περίπου 38.500 φορές. Αφού είναι τουρίστας. Μπορεί και παραπάνω, ναι, αλλά μόνο στη Ρόδο. Κυρίως σε ξενοδοχεία στα οποία κατοικοέδρευαν τουριστάκια από την Βρετανία. Κυρίως Σκοτσέζες, Ουαλές και Αγγλίδες. Πολύ ψαγμένο μήνυμα το Δημήτρη. Τρέχουν τρεις διαγωνισμοί. Τρεις. Ναι, ούτε ένας ούτε δύο. Τρεις. Άρης Πανετολικός. Ναι. Ματσάρα Σάββατο βράδυ, Κλεάνθης Βικελίδης, 7 η ώρα. Άρης Πανετολικός. Δύο εισιτήρια από την Τρόικα και το Λίμπερο. Δύο διπλές για Χρήστο Θηβαίο στο Ξέβωτο και δύο διπλές για Λεωνίδα Μπαλάφα στο Κλαμπ του Μήλου. Και τα δύο είναι μεθαύριο Παρασκευή. Δεν γράφεται live το όνομα Θηβαίο γιατί είναι δύο live. Και Μπαλάφα. FM και ονοματεπώνυμο. Άρης. Τα live αποστολή στο 54-526. Το Μίλνερ από το Μίλκ δεν βγαίνει. Το. Όχι. Όχι, Μίλνερ, βέβαια. Από το Μίλνερ. James Milner, βαθιά υπόκληση. Εγώ θέλω να είμαι δίκαιος. Δεν κατάλαβες. Τι. Α. Ο Μίλνερ, ο παίκτης. Ο παίκτης, ναι. Και ο Μίλκ, ο παίκτης. Και το κατάλαβα, ναι. Ναι, το κατάλαβα. Μίλα μου για Μίλνερ. Το μίλα κασέρι, μου, βρε. Το μίλα μου, ναι. Α. Ναι, δεν το είπε έτσι. Το είπα. Μάριε. Ναι, ναι. Δεν το είπε, μίλα μου για μη, το ξέρω, ναι. Όχι, αυτό τι, λέει. Αν βγαίνει από το. Α, το ότι βγαίνει. Σαν παραγωγή το. Μπράβο, ναι. Χαμπάρι τώρα. Μάριε, έγλυφε αφάλω τη Γεωργία Βασιλιάδου. Όχι. Θεό χωρέστη, μεγάλη ηθοποιό και σπουδαία την γυναίκα. Την εγγονή τη, την Ανίτα Πάνια. Την έχω δει μια-δύο φωτογραφίε νέα. Mm. Πολύ νέα. Η Ανίτα Πάνια, λένε ότι είναι Ανίτα Πότ, είναι εγγονή τη. Τώρα το ακούσα αυτό, ρε, και άλλη φορά. Αλλά δεν το έχει πει, ξέρω εγώ. Ο Ντάγκαν λέει: Χρήσα, αν δεν κλείσει την κάμερα, λιποθυμάει πάλι αυτό, το σηκώτη του λέει. Εσένα λέει Μάρια. Για μένα, γιατί πράγμα λιποθυμάω. Ο Αλέξανδρο. Ο γνωστός, The Silver και τα λοιπά, αυτά που τα λέτε εδώ που κάνει κάτι... Ο Alex Silver, ναι, ο Alex Silver. Εδώ λέει, μόνο η μπλούζα του Μάριου δεν μπορεί να σώσει την ασχήμια της φωτό. Δεν είναι έτσι. Μόνο η μπλούζα του Μάριου δεν αρκεί για δεν να μπορεί, σώσει. Γράφει. Δεν μπορεί να σώσει. Χειροκρότα. Και αυτό τον έγραψα ζηλιάρι από κάτω. Η οποία είναι αυθεντική, έτσι εννοείται, από το live των Kiss στη Μαλακάς, έτσι. Πότε, αυθεντική. Χρονιά, θυμάσαι. Το 2007 το γράφει από πίσω. Αν δεν κάνω λάθος, καθόλου. Με σύζε δεν είναι διακείς. Μίλες. Τι έγινε. Θα σου πετάξω ακουστικά. Είναι τότε που να πάτε μαζί και το πρόδωσες. Είπες δεν θα πάω τελικά αρρώστια. Για Aerosmith έχεις ένα 20%. Για Aerosmith σου δίνω ένα 20%. Kiss. Πήγα μόνος τελευταία με τον, στιγμή. Με τον Παναθηναϊκάκια που ήταν στην Κάρη στο Καραϊσκάκι που τον είχε κολλήσει όλο στον τοίχο. Όχι Παναθηναϊκάκια. Λεβαδιακό. Τι Λεβαδιακό, ρε. Στο Καραϊσκάκι. Στο Καραϊσκάκι που μου λες που του μιλάει έτσι ένας. Έναν παραδόλο του Παναθηναϊκού. Μόνο ήμουν εκεί. Σεξ Πίστολς. Σεξ Πίστολς. Το σήκωσε πάνω φίλε έτσι. Ναι. Μπροστά μου. Και είναι κάτω κενό 15 εκατοστά. Άλλον ένα θυμάμαι να έχει σηκώσει κάποιον έτσι. Και κοιτούσα. Και ο Βλάκας εγώ, το λέω Βλάκας. Έχω μείνει παγωτό. Έχω δει έναν πρώην παίκτη του ΠΑΟΚ να σηκώνει έναν έτσι. Ναι. Πήγε να ζητήσει τα ρέστα εκείνο. Ο Κυριούλης. Με το που τον βλέπω να γυρνάει, με το που βλέπω να γυρνάει, δαγκώθηκα. Αμπάσπρε, κακομύρι, εδώ, εδώ, εδώ κολλάει. Με το Σωτήρι, ξέρεις ποιο είναι ωραίο, Καραϊσκάκης, που κατεβαίνουμε Def Leppard.
και μας αφήνει μπροστά στη θύρα εκεί που να πούμε κατεβαίνουμε. Κάνει το πούλμαν μπάνω ότι μπάμε ότι είναι από Θεσσαλονίκη. Λεωφορείο το λέμε εδώ. Είμαστε από Θεσσαλονίκη, το λεωφορείο. Ναι, ρε παιδί μου. Πούλμαν Γελάνη. Και είναι κάτι μπροστά. Και λέει, παιδιά, ανοίξτε να πούμε, μωρή κουρασμένοι από Θεσσαλονίκη. Λέει ο Αζουβλάκα. Από Θεσσαλονίκη λέει ήρθαμε. Αζουβλάκα. Αζουβλάκα. Α, μιλάμε για βλάκα, μεγάλο βλάκα. Τι κάνει αυτομάτω, πιάνει κόκκινο. Είμαστε εμεί λίγο πιο πίσω. Και βγαίνει απάνω σε γιορτά, το θυμάσαι. Ένα λίγο με τα τουαζάκια και τέτοια. Και με το ένα σε αλουμινόχαρτο σάντουιτς. Δεν το θυμάσαι, ρε, εσύ. Ναι. Και λέει, τώρα γκαρντάσια, να φάμε και λίγο, θα ανοίξουμε. Είδες από Θεσσαλονίκη και είμαστε εδώ πέρα τόσες ώρες όμως. Θα ανοίξουμε, να μπει στο Καραϊσκάκι. Θα ανοίξουμε. Το λέω τον άλλο, λέω ρε φίλε, πόσα κιλά βλάκα είσαι. Λέω, ορίστε, λέω πόσα κιλά βλάκα είσαι πραγματικά. Πραγματικά. Έχει φτάνει εκεί. Ναι. Αυτό μα έβαλε. Πού έγινε η φασάρια που λε, πιάσε κόκκινο, μια κοκακόλα, κάτι να πιάζει. Αυτό του Σωτήρι είναι, ρε, εσύ. Τα μπέρδεψε. Του Σωτήρι στο τελικό. Αλήθεια. Του Σωτήρι πάω ο Ολυμπιακό στο τελικό. Καμία σχέση με μένα αυτό. Η φωτογραφία που είναι αγκαλιασμένα τα δυο μου τα παιδιά είναι στο Facebook του Λίμπερο και στο Instagram του Λίμπερο. Μπορείτε να μπαίνετε και να τη σχολιάζετε. Φαίνεσαι εσύ, έτσι. Είναι η φωτογραφία που είναι, φαίνεται ο Χρήσανδο και στο βάθο εμεί αγκαλιά με Παναγιώτη Παπαδόπουλα. Σχολιάστε. Το πιάνει. Μου ήρθε εκείνη τη στιγμή, κύριε φίλε. Δηλαδή, αν σου έρχονταν να πιάσει τίποτα άλλο, θα του πιάνει το πόδι. Λάκες, λες. Εγώ είμαι, φίλε, είμαι αυθόρμητο άνθρωπο. Αυθόρμητο. Ναι. Είμαι παρορμητικό. Και αυθάδη, αλλά. Ναι. Το αυτό το έχει. Ναι. Λοιπόν, πολύ. Εφεύγει άλλο το μήνυμα σα αποστολή στο 54526, γραμμέ ανοιχτέ 2-31-0, 2-87 και 3 οχτάρια. Λοιπόν, θα διαβάσουμε μήνυμα Θουβού που νομίζω ότι το βρήκε. Του απλήρωτου παίκτε του Ηρακλή. Επαναλαμβάνω. 23 είναι το διπλό προχθέ. Για ποιον λόγο. Για ποιον λόγο. Το Σάββατο παίξω από τώρα διπλό στο δίνω. Στο δίνω εγώ από τώρα. Αφού το δίνεις εσύ. Το Σάββατο. Ζωντανά, έτσι. Δες και επίσκεψη τότε. Έχεις Δημήτρη, έχει επίσκεψη. Ζωντανά στο Λίμπερο. Ζωντανά στο Λίμπερο. Και στην ΕΡΤ το Σάββατο 3 η ώρα ματσάρα. Δόξα δράμας Ηρακλής. Ματσάρα, έτσι. Στάικος Βεργέτης εναντίον Δημήτρη Ελευθερόπουλου. Λοιπόν. Για ποιον λόγο ο παδός της Νάπολη κλαίει με λυγμούς στο 41ο λεπτό του αγώνα. Δεν το έχω ξαναδεί εγώ αυτό. Είναι 1-0. Και δεν είναι ότι η Νάπολη θέλει και νίκη με 4 γκολ. Είναι στο 85. Εντάξει, δηλαδή και με χι, το χι της αρκεί. Γιατί κλαίει ο παδός της Νάπολη στο 41ο λεπτό. Και αν ο Χρήστος Τριακόπουλος έχει δίκιο που είπε τον Πολωνό Φόρ, τον Πολωνάσο της Νάπολη, Μίλικ, ενώ εμείς όλοι εδώ και αιώνες τον λέμε, τον είπε Μίλκ. Ενώ εμείς το λέμε Μίλικ. Αυτός είχε ξεμηνήσει και μηνύσει. Λοιπόν, δεν είχε γράψει το γιώτα στη σύνθεση, ρε φίλε. Και δεν το είδε. Δεν ξέρω στο κόμμα του. Το Μίλικ στο κόμμα του. Τον ήξερε πριν γίνει. Πριν άλλαξε το μαλλί του. Λοιπόν, για τον Μπαρσελόνα τότε να. Μια βαθιά υπόκληση για το ότι σχηματίστηκε μέσα στο Camp Nou μία μικρά Αγγλία. Απίστευτο, ο σκηνοθέτη δεν ήξερε πού να πρωτοδείξει. Οι οπαδοί του ΠΑΟΚ στριμώθηκαν στο Λονδίνο όλοι και όλοι. 1000 άτομα σε ένα σημείο. 2000. Οι Άγγλοι ήταν εψέ παντού. Ναι. Παντού, τους είδαμε στην Τουμπάρα. Γεμάτο απικίες σε όλο το Camp Nou και πολύ μεμονωμένοι Άγγλοι ανάμεσα στους Καταλανούς. Εδώ βέβαια να πω χίλια μπράβο στους Καταλανούς. Ναι. Χίλια μπράβο. Πάει αυτό. Πάει αυτό. Αυτό δεν έχει να κάνει με το χθεσινό, αλλά έχει να κάνει με το μάτς πρωταθλήματος. Την Μπαρσελόνα εγώ την κυνηγάω, την έχω σκίσει ναι. Όσο κανείς. Δεν μας είπες ότι χθες έπαιζε με Αρκονάδα και Σούστερ και αυτούς. Αρκονάδα. Δεν μας το έπαιζε αυτό. Θουμπιθαρέτα. Δεν μας το έπαιζε. Για πες μας με ποιους έπαιζε η Μπαρσελόνα. Που αν το ήθελε η Μπαρσελόνα το έπαιρνε. 5-0 θα κέρδισε. Αν έπαιζε ο Πάο χθες έτσι στην Μπαρσελόνα, τι θα γινόταν στην Βαρκελόνη μέσα. Λοιπόν, μία βαθιά υπόκληση. Μία βαθιά υπόκληση στην Μπαρσελόνα. Για αυτό που έκανε προψέ στο Εσπανιόλ 0 Μπαρσελόνα 4. 0-4, ναι. Με τι εμφανίστηκε η Μπαρσελόνα. Τρισάθλια φανέλα. Το είδατε. Φίλοι. Άλλο δεν με νοιάζει αυτό. Το ζουμί είναι αλλού. Πού είναι και εμένα δεν μου άρεσε. Ναι. Καμία σχέση με το ζουμί. Total pink. Από πάνω μέχρι κάτω μέσα στα ροζ. Και με έντονη ροζ διαγώνια ρίγα. Γιατί υποκλίνομαι βαθιά. Γιατί. Μπράβο στην Μπάρτσα. Μπράβο ρε Μπάρτσα. Εγώ θέλω να είμαι δίκαιος. Έτσι. Καλά, εσύ. Απάντηση στο ελληνικό κομπλεξάρισμα. Στους Έλληνες άντρακλες και επιβίτορες, χίλια μπράβο στην Μπαρσελόνα που τόλμησε και φόρεσε από πάνω μέχρι κάτω, από τα νύχια μέχρι την κορυφή, από την κορυφή μέχρι τα νύχια, ροζ. Μπράβο ρε Μπαρσελόνα. Μπράβο. Βαθιά υπόκληση. Μήπως με το 04 ήθελε να πει ότι θέλαμε να γράψουμε μια ροζ ιστορία. Όχι. Εδώ κάποιοι φοράνε μόνο total μανταρινή και total πορτοκαλί
και Total Dangerine και Total Ο Άρης κόκκινο. Όμως όταν έβαλε πρόπερση τη ροζ φανέλα τρίτη κορόιδευες. Όχι, μπράβο στον Άρη. Ναι. Μπράβο στον Άρη και μπράβο είχα πει στον Ηρακλή βλακεία μου που δεν πήρα εκείνη την πολύ ωραία ροζ. Θα σου πήγαινε κιόλας. Βλακεία μου. Βλακεία μου. Όταν είχα πάει δεν είχα λεφτά μαζί μου. Στην μπουτίκ το θυμάμαι. Και μετά έμπλεξα. Την... Τη ζήτησα κούτρα, δεν μου τη δώσα. Κάποιο θα τη δώσει. Άστο, αυτά σε άλλου. Που φοράνε κούτρα Under Armour από τον Άρη. Άστο. Και μπήκε ο Άρης μέσα, άστο. Όχι σε μένα. Όχι σε μένα. Από την Under Armour Άρης έπαιρνε λεφτά. 150 ευρώ αγόρασα τη συλλεκτική του Ηρακλή. Under Armour Άρης δεν είχα λεφτά να φάω και αγόρασα 150 ευρώ. Έγραψε πίσω Πέλιο. Όχι. Τη συλλεκτική την αγόρασα 150 ευρώ. Έτσι. Εγώ πιστεύω ότι αγόρασα αυτή του Χατζηπαναγή με τη σακούλα. Ναι. Το Σάββατο δεν θα προλάβουμε να κάτσουμε, λέει ο Ηρακλειδέας στο Μας Τόντον, και θα είναι 1-0 με γκολ του Κουσκουνά. Εννοεί του φορ, της αιχμής του. Το Σάββατο έχει πολύ πράγμα. Μετά θα μετράμε πάσες. Στη Μίκρα ήδη κάνουν εντατικές δοκιμές παράλληλης πάσας. Μάρια, αληθεύει ότι είναι απλήρωτη όλοι οι παίκτες σου γιατί δεν έχουν κάνει συμβολέα. Το μαθαίνω τώρα. Θες να το ψάξεις, θα μας το πεις αύριο. Έμαθα κάτι για το Μεδρινό. Ότι ναι, για έχει θλάσει. Ακούστηκε. Ναι. Όχι, ακούστηκε. Δεν σε φτιάξω. Εσύ δεν το λες ποτέ αυτό, το λέω εγώ. Ναι. Θα πεις, παίζει κορώνα γράμματα αυτό που θα πεις. Ότι σε ένα μάτς κυπέλου κάτω, που ήταν για κάτω, είπε θέλω τόσα, αλλιώς δεν μπαίνω στο αεροπλάνο. Έτσι έμαθα, έτσι άκουσα. Μπορεί και να είναι ψέμα αυτό. Τον ελευθερόπλο δεν τον ενδιαφέρει πλέον σε βιβλία. Αυτό, αν το πει ποτέ. Ο Παπαδόπουλος ναι. Για τον ΠΑΟΚ ναι. Ή ο Τσαλτίδης για τον Άρη, πάρτε με τηλέφωνο. Εντάξει, μπράβο. 6955. Τώρα μας σου πέδωσες. Τι να πει, εμείς λέμε χειρότερα. Ποια, πες με χειρότερα. Με επώνυμο παίκτη σου ναι. Ότι ζήτησε λεφτά για να μπει σε αεροπλάνο. Γιατί, είναι όταν πήγαμε στα Γιάννενα. Είναι όλοι πληρωμένοι. Με τον Κοντρέρα όταν έγινε ιστορία με τότε με στα Γιάννενα. Δεν λέγαμε Κοντρέρα. Όταν δεν ήταν. Μα δεν υπήρξε τέτοιο περιστατικό. Δεν υπήρξε ποτέ. Ναι, δεν υπήρξε. Άρης και απλήρωτος παίκτης. Ο Δελιζίζης δεν έπαιξε προχθές. Δεν υπάρχει. Στην Αποστολή ήταν ο Δελιζίζης. Ήταν. Δεν έπαιξε. Καλά, γι' αυτό κράξαμε. Το κράξαμε όμως. Νάτος, κλασικός κομπλεξικός Έλληνας σεξιστής φαλοκράτης, Γιώργος Ιταλός. Στην μπουτίκ της Ιταλός, πώς είναι Έλληνας. Ναι, στην μπουτίκ της Μπαρτσελώνα. Την ροζ φανέρα τη δίνουν πακέτο με 12 πόντα. Κομπλεξικός. Κομπλεξικός. Φτάσαμε στη μέρα που εκθιάζει η Μπαρτσελόνα. Έρε και να παίζα χθες η Μπαρτσελόνα. Πάω. Τι θα έλεγε. Τι θα έλεγε. Είμαι δίκαιος. Εκεί που κράζω, κράζω. Μα με το που μπήκε στην εκπομπή. Εκεί που υποκλίνομαι, υποκλίνομαι. Εδώ και μια μισή ώρα λες για τις απουσίες της Μπαρτσελόνα. Κατάλαβες. Κάτσε ένα ρεπορτάζ να μας πεις για τους παίκτες τώρα. Αν είναι όντως. Γιατί με ενδιαφέρει για τον Παπαδόπουλο. Γιατί με ενδιαφέρει γιατί αυτό θα έρχονταν στον Άρη. Και λέγανε πήγε Καρυπίδη να έρθει ο Τόμ να απλώσει τα λεφτά τα δολάρια. Είναι ο βασιλιάς του Μαρμάρου. Στην περιοχή της Φιλαδέλφειας. Ποια Φιλαδέλφεια? Γι' αυτό τότε μαρμαριέ στο κεφάλι. Φιλαδέλφεια εδώ στην Αθήνα. Είναι ο βασιλιάς του Μαρμάρου. Βρε, ο βασιλιάς του Μαρμάρου μπορεί να είναι. Στις Ανατολικές Ηνωμένες Πολιτείες. Μα λέγει ήξερε για να ορθοποδήσουμε θέλουμε τον Τόμ. Είναι ψιλοκομμένο σε μια ανάγκη. Αυτό το οποίο είπα εγώ έχει άλλη τέτοια. Αν έχουν συμβόλαια είπα. Λέει. Κάτι έχω ακούσει. Υπογεγραμμένο. Όλο κάτι ακούει. Κοίταξε, ο Λίμπερο έχει άνθρωπο τον οποίο τον πληρώνει αδρά. Δεν κάνω με αυτό. Τον πληρώνει αδρά. Λα. Για αυτή τη δουλειά. Ας το κάνει αυτό. Γιατί ρε φίλε. Δεν είμαι ρεπόρτερ. Εμείς θέλουμε σένα. Είναι σαν να ζητάω τώρα τον Παπαδόπουλο να πει πες μου οπωσδήποτε αύριο έχεις μάθει τη δουλειά. Ποια είναι η δεκάδα του ΠΑΟΚ. Να μου πει τι πες μου. Πότε το πω αυτό. Θα το πω. Εκτός αν κάνεις το άλλο, αν το δει το Ματσούκι. Αν το δει το Ματσούκι. Να μαντέψει μπορεί να πει και στο τίτλο. Καλά, συγγνώμη. Δύο-τρει εγώ για μένα πρέπει να κατεβούμε με τον Γκλίκο. Δύο-τρει ιδιακλειδί δεν έχει συναντήσει στον δρόμο να σου πούν. Ή αυτοί που σου ψηφίζουν. Οι παοξίδε σου, οι ηρακλειδί δεν σου λένε τίποτα ποτέ. Πότε σου είπα εγώ για συμβόλαια παίκ του Άρη από Αριανό παπλήρωτο μα έλεγε όμω. Ναι, ναι, για έχει. Αυτά που, έχει λίγο. Αυτά λίγο, που ήταν Εβραίος και αντισημητικά. Εγώ σου λέω τώρα. Ωραία. Πάρε τηλέφωνο δύο-τρεις φίλους του Ηρακλειδής να σου πούνε. Δεν ξέρουν τα παιδιά. Αυτούς που ξέρουν δεν ξέρουν. Εγώ στη θέση Αντρέα, σου, στη θέση λοιπόν, σου αν συναντούσε τον Ματζιούκη θα του παίρνει λίγο το κινητό μπάσκετ εδώ κάμια φορά. Αλλά εκεί φοβάσαι μισό λεπτό. Τίποτα άλλο. Ο Ντάγκα φέρνει και όχι. Ο Ντάγκα είναι Αριανός. Αριανός είναι ο άλλος. Πώς το λένε ο άλλος. Αριανός. Μα είναι γνωστό ότι ο Μάριος όταν συναντάει Ηρακλειδή στον δρόμο. Καλημέρα, Μάρι, καλημέρα, Ηρακλειδή. Και φεύγουν. Δεν είναι τίποτα. Όταν ήσουν στη διοίκηση του Άρεος, σε ημνούσε ο Ντάγκα. Στη διοίκηση δεν ήμουν ποτέ. Εκπρόσωπο τύπου τη διοίκηση. Υπεύθυνο επικοινωνία. Εντάξει. Άλλο διοίκηση, άλλο εκπρόσωπο. Να σε κάνω ένα χαρί τώρα με το αυτή του ράμου. Όχι, δεν θέλω με το αυτή του ράμου. Πάω πανετολικό στην. Όχι, τι θα γίνει. Την Παρασκευή θα πω. Βαθιά υπόκριση για τα σκαλάκια. Προπαγάνδα είναι αυτό που κάνει. Ναι. Επειδή παίζει Άρης πανετολικό, τώρα τα θυμήθηκε.
Γιατί, για το ΠΑΟΚ, με τον ΠΑΟΚ είναι. Όχι, να τα έλεγε όταν ήταν ΠΑΟΚ Πανετολικός. Δεν είναι με τον Άρη. Ποια σφαγή, τώρα παίζει με τον Άρη όμως ο Πανετολικός. Δεν έχω. Τότε τι έχουμε. Αλλά δεν μπορεί 20.000 κόσμο όλοι να κάνουν λάθο. Α, στην Τουμπάρα μα το δίνει 40.000 είναι μπουζι αυτή, κατάλαβε. Χίλια μπράβο στο Σωτήρι Δασκαλάκη που θυμότανε. Εγώ να πω την αλήθεια δεν το ήξερα. Δεν το θυμόμουν, δεν το ήξερα. Ότι είχαν βγάλει γνωστό ζαχαροπλαστείο του Αγρινίου, ναι, έβγαλε πάστα σε σχήμα αυτή Chiller. Και πουλούσε επί ένα μήνα κάθε μήνα 100 κομμάτια. Έχω μαρτυρία. Μαρτυρία σε εκθέτηση. Πες τον Μαριούλη Κυριούλη ότι άμα πήρε 150 ευρώ την επαιτειακή φανέλα, λακαμάνξ το πιάσανε, γιατί εγώ την πήρα 100 για ένα θείο μου. Εκτός αν δεν την πήρε. Την πήρα 150 ευρώ και από αυτόν που την πήρα τον ξέρει πολύ καλά ο Παναγιώτης ο Παπαδόπουλος. Α, είναι ο μεταπολιτής. Δεν την πήρες από τον Ηρακλή. Την πήρα από άνθρωπο που ήταν τότε στην ιστορία με τον. Καλημέρα, Γιάννη, για θεία ο Σέιτα. Το σεβόμαστε την Παρασκευή βάλτη. Ναι. Την Παρασκευή βάλτη, καλά λέει. 1-1. Τι, 2-2. 1-1. Μα πει την άπλητη. 1-1. Δεν την έχω φορέσει γιατί τι με έκανε, ξέρει. Ωραία. Φέρνει, φέρνει και βέβαια. Απλώ έτσι εδώ πέρα. Το είπα προχθέ. Όχι, απλώ έτσι είναι εδώ. Δεν είναι small. Small ή medium. Πήρα την τελευταία. Κατάλαβες από ποιον. Την περίμενες να χάσει κιλά. Ωραία, την Παρασκευή, την Παρασκευή φέρτη. Αν τη βρω, τη φέρω. Καλά, επαιτειακή του Ηρακλή. Καλά ρε εσύ. Για τα 100, πού την έχεις. Πού να την έχει ρε φίλε. Είναι δυνατόν να βρεθεί μπλούζα στο σπίτι σου. Συγγνώμη, πόσα t-shirt έχεις εσύ. Πόσα έχεις, πες να μάθω. 5. Ναι. 5. Έχω περίπου. Σε αυτό έχει δίκιο και εγώ έχω χάσει μερικά, άστα να πάνε. Ωραία. Άλλο t-shirt, ρε φίλε. Ναι, έψαχνα κάτι δικά μου. Ρε φίλε, ψάχνω συγκροτήματα. Ναι, αλλά η φανέλα κάπου δεν την έχει, δεν μπορεί, θα θυμάσαι. Ψάχνω για να πάω σε live. Ναι, και δεν βρίσκει. Και δεν το βρίσκω με τίποτα. Α, τα συγκροτήματα. Πόσε φανέλε έχει του Ηρακλή. Τρεις. Του Ηρακλή. Ναι. Και t-shirt μαζί. Του Ηρακλή. Όχι, φανέλα. Φανέλα επίση. Εδώ μιλάμε για επαιτειακή φανέλα. Δεν έπαιρνα ποτέ να σου πω την αλήθεια. Φανέλε του Ηρακλή πρέπει να έχω το πολύ τρεις. Εμφανίσει. Εγώ έχω του Άρη. Εγώ του Άρη 15. Όχι αυτόνομη και οπαδό. Έχω 15 του Άρη. Τι έχω όλε μαζί σε ένα συγκεκριμένο σημείο. Δεν είναι όλε τζάμπα. Ναι, αρκετέ ήταν τζάμπα. Να περιγράψει τον κόσμο, γυρνάει, κοιτάει εμένα. Μου αρέσει τζάμπα. Του φανέλα του. Ο Απρέου, μπράβο. Για να γράψει καλά λόγια. Μπράβο, σωστό. Για τον Απρέου, το έχει ανάγκη. Ναι. Ναι. Το ρουμάνο γίγαντα. Δώρο τη φανέλα στο σερβέτ Άρης ο Κατεργιαννάκης. Μπράβο. Ότι πρόσεξε ήταν... λίγο τώρα. Τις έχω σε ένα συγκεκριμένο σημείο. Δεν μπορείς να μας φέρεις την επαιτειακή να τη δούμε, να δούμε και πώς είναι. Και πώς είναι, ναι, τρώμε τα νύχια μας. Έτσι που το λες, ναι. Αν τη βρω, τη φέρω, ναι. Αλλά θα μου δώσεις 50 ευρώ. Γιατί έτσι με αφισβητείς. Ναι, σε αφισβητούμε. Γιατί, ρε φίλε. Και ήδη. Γιατί με το που τελειώσουμε. Θα το τραβήξουμε στα άκρα. Φανέλα του μεγάλου Ηρακλή. Θα σου πω και από ποιον. Και μη τυχόν δεν είναι small ή medium αυτή που θα φέρεις. Είναι small ή medium. Γιατί θα είναι κάποιο άλλο φίλου σου. Όρμα, όρμα. Κάποιο άλλο φίλου σου που θα πας να πει. Δώσ' μου λίγο να τους το πάω. Για να μην σε κουράζουν. Με το ζόρι τη φοράει ο Σωτήρης. Δεν μας νοιάζει. Δεν θα τη βάλεις, Μαριούλη. Όχι. Από ό,τι θυμάμαι, όχι. Εφορία μαύρα. Θα σου πω από ποιον κατάλαβε, ξεκατάλαβε ποιον είναι αίρεση. Και επειδή έρχεσαι φορτωμένος, αν δεν μπορείς την κουβαλήσεις, θα έρθω την πάρω εγώ εμείς τραγωγές. Περίμενε λίγο. Ναι. Χρωστάμε μηνυματάκια. Μήνυμα, ναι. Και χορηγούς. Ο 503 λέει, καλημέρα σας παιδιά. Ναι. Χρήσανθε, και εσύ όταν είχε εμφανιστεί ο Τόμι για τον Άρη, μας έλεγες ότι ήταν όντως ο βασιλιάς του Μαρμάρου. Και έκανες και άρθρα στο site. Oh. Στείλε τη συνέχεια. Oh. Βασιλιά του Μαρμάρου, εγώ δεν τον έχω πει ποτέ. Ότι κάναμε άρθρα στο site και λέγαμε ότι ο τύπος έχει με τα μάρμαρα και έχει λεφτά κτλ. Είναι αλήθεια. Την αλήθεια. Εγώ λέω λοιπόν. Ο Χρήστατος μπροστά μου δεν είπε ποτέ αυτό το είχα πει εγώ. Το βασιλιά του Μαρμάρου δεν το έχω πει. Το είχα πει εγώ. Προσέξτε όμως λίγο κάτι. Όντως, ισχύει. Ο άνθρωπος έχει λεφτά. Το ζήτημα είναι τα βάζει. Τα βάζει, άμαν. Γιατί λεφτά. Ο Τόμ είναι. Ο βάζει... Τόμ Παπαδόπουλος είναι ο βασιλιάς του Μαρμάρου στη Μασαχουσέτη. Και σε έχει 12 στη Β' Εθνική. Μπράβο. Δεν στη έχει. Μασαχουσέτη, 10. Απλά εγώ το λέω για τους φίλους του Άρη. Που μόλις είχαμε μια κρίση, αρχίσαν και λέγανε Καρυπηδί, το δολάρια. Ξέρει ποδόσφαιρο. Βάζει τα λεφτά αυτά. Κανείς δεν αμφισβητεί την οικονομική του δυνατότητα. Ποια όμως είναι η οικονομική δυνατότητα. Η οικονομική δυνατότητα είναι να βάλω. 3 εκατομμύρια είναι 500 χιλιάρικα. Γιατί αν έχω 500 χιλιάρικα, ναι. Πλούσιος είμαι. Αρκούν τα 500 χιλιάρικα να ανέβει ο Ηρακλής. Είναι 3 γκολ τελευταίο 1,5 λεπτό. Λέμε τώρα. Mm. Ναι. Αυτό ακριβώς. Ωραία. Αχ, τι έκανε. Για το ατρόμητο Σάρις λέει. Που η ομάδα παρουσιάστηκε τρομακτικά αδύναμη. Τσαλτίδη. Τέσσερα. Είναι 4 γκολ καταρχήν στα τελευταία 4 λεπτά. Οχ, τσαλτίδη. Αλλά φίλε, τι εννοείς. Όχι, εννοώ και αυτά που δέχεται. Τι εννοείς, τι εννοείς. Δηλαδή, τι είπαμε. Γιατί παρουσιάζει αυτή την αγωνιστική φθορά ο Άρης πάντα στο τελευταίο 1,5 λεπτό. Ο Άρης, καταρχήν δεν έχει φθορά.
πίστευε. Μες στην Κρήτη κέρδισε. Δεύτερον. Κέρδισε. Ο Άρης όμως έχασε από τον δεύτερο του πρωταθλήματος που έχει κάνει μία ήττα από τον Ολυμπιακό με γκολ offside στο 93. Και δεν έχει χάσει και τον ΠΑΟΚ. Δεν έχασε από τον Απόλλωνα Λάρισας από 3-1 στην έδρα του 3-4. Ούτε από τον Καραϊσκάκη που είχε φάει 7 στο Βόλο έχασε ο Άρης. Μην ξεχνάς, δύο εισιτήρια για το Άρης Πανετολικός, για τη ματσάρα το Σάββατο κλάντσο και λύσει 7 η ώρα και δύο διπλές για μεθαύριο Παρασκευή. Χρήστος Τιβαίος στο Ξέφωτο Σαραδάδικα, δύο διπλές για Λεωνίδα Μπαλάφα αγαπημένος στο κλαμπ του Μήλου και αυτό στην Παρασκευή. Και μην ξεχνάς, αύριο και μεθαύριο για Πίτερ Μέρφη, λαϊβάρα, προσκύνημα, δεν θα μείνει ούτε κολυμπηθρόξυλο, πάει για sold out, 40 χρόνια Bauhaus και διπλές για Rock and Roll Children. Επιστρέφουνε η παρέα του Γιάννη από τους Απαροκάδες για 3 ώρες με τη μουσική του Ronnie James Dio. Αυτά αύριο και μεθαύριο. Ωραίες, όμορφες, γλυκές, τρυφερές, ψεύτικες ιστορίες. Είναι πολύ άδικο, είναι πολύ άδικο τόση ώρα να μην έχουμε ανοιχτά μικρόφωνα. Λοιπόν, παιδιά, μένουνε 13,5 λεπτά. Θεωρώ ότι είναι πολλά από τον χρόνο αυτού του κόσμου για να διεκδικήσεις το ένα από τα δύο εισιτήρια το Άρης Πανετολικός και την μία από τις δύο διπλές προσκλήσεις για Χρήστο Θηβαίο στο Ξέφωτο μεθαύριο, Παρασκευή, ή τις δύο διπλές για τον Λεωνίδα Μπαλάφα μεθαύριο στο κλαμπ του Μήλου με απλό τρόπο. Στο κινητό σου τη λογή σε FM αφήνεις και ενώ γράφεις όνομα επώνυμο, δίπλα γράφεις Θηβαίο ή Μπαλάφα ή Άρης και τα τρία αποστολή στο 54526. Καλημερίζουμε την Μαρίνα, καλημερίζουμε την Ελένη, καλημερίζουμε τον Γιώργο και τον Γιάννη για τον Θηβαίο. Και φυσικά τις φίλες και φίλους Δημήτρη, Κωνσταντίνο, Δημήτριο, Βασίλη που μπαίνουν για Λεωνίδα Μπαλάφα. Θηβαίο να πω την αλήθεια. Εντάξει, οκ. Δεν τρελαίνεσαι. Όχι. Για Θηβαίο. Άρρωστος με συνήθεις ύποπτους. Και έχω μαλώσει με τον Θηβαίο στο καμαρίνι. Ήρθε και μας χώρισε ο Θάνος ο Μικρούτσικος. Να είναι καλά ο Θάνος. Και ο Θηβαίος να είναι καλά. Που λέει. Παιδιά, μην τα κάνετε, μην μαλώνετε, παιδιά. Είμαστε φίλοι της μουσικής όλοι. Όλοι. Λέω, διέλυσε τους συνείδης ύποπτους. Ποιος σας λέει αυτές τις αλακίες, ρε Σίδη. Ποιος το είπε σένα αυτό. Λέω, έλα τότε με την εταιρεία μαζί με. Έλα τότε, ρε Σίδη, με τη Λίρα. Τι κάνατε, λέω, άντε που γίνατε όλα τα γκρουπ, λέω, τα διαλύσετε για να μπουν μπροστά. Λέω, είναι άλλα δύο γκρουπ, να στα πω. Λέω, ποια είναι, θυμάσαι. Λέει, ποια είναι, για πες μου, ρε Σίδη. Λέω, εσύ από συνείδης ύποπτους μένεις Χρήστος Θηβαίος, πάνε συνείδης ύποπτη, μπαντάρα. Τους είδα δύο φορές, πρόλαβα και τους είδα. Μπαντάρα συνείδηση ύποπτη. Διαλύονται οι τέσσερις εποχές και γίνεται ο. Σαλάτα. Οι τέσσερις εποχές γίνανε. Βγήκε μπροστά μόνο ο τραγουδιστής. Το ξεχνάω τώρα το παιδί, κόλλησα. Και τα κινούμενα σχέδια γίνανε Μάνος Πυροβολάκης. Όλο τυχαία από την ίδια εταιρεία, τέλος πάντων. Mm. Περασμένα, ξεχασμένα. Πυροβολάκης αυτός με τη Λίρα, με το τέτοιο. Ναι, τον πάω. Τον πάω τον Πυροβολάκη. Τον πάω. Αλλά ήμουν φόλα κινούμενα σχέδια. Τον είχε κοντά του ο Ρέμος. Πολύ ωραία μπάντα. Τραγικό. Το λέω, το ξέρει. Λοιπόν, όποιο θέλει τηλεφωνεί κιόλα 2310-287-888. 503, δεν φάγαμε το μήνυμά σου. Σου είπα αν θες στείλε τη συνέχεια. Λες για το Χρήσταθο και έκανες και άρθρα στο site. Ε, τελειώνει και το μήνυμα. Αν τελειώνει εκεί, γιατί τελειώνει. Δεν υπάρχει τελεία, φαίνεται να συνεχίζεται. Αν υπάρχει κάτι, δεν στο τρώμε εμείς, στείλε τη συνέχεια. Μην πεις ότι το κόβουν και κρύβουν και κάνουν κτλ. Εντάξει. Σχολιάζει όποιος θέλει την εψεσινή βραδιά του Champions League. Α, θα μας πεις για το κλάμα του Ναπολιτάνου. Λοιπόν, φάγαμε το μήνυμα του Θουβού. Ο οποίος ασχολείται με αυτό. Μία μουσική ανάσα και το διαβάζουμε. Έχω μια πείνα, Μάριε. Λοιπόν, το μήνυμα του Θουβού, επειδή περιμένει και γραμμή, θα μας το προσφέρει το Μπέργκλερ, το οποίο εορταστικό επιστρέφει κοντά μας, το βασίλειο των Μπέργκερ στην Καλαμαριά, στην καρδιά της Καλαμαριάς, μεταμορφώσεως 5, με μία λιτή και απέριτη διακόσμηση χριστουγεννιάτικη, Καλαμπεργκερίλα που δεν υπάρχει, επιστρέφει κοντά μας με τον Μπόμπ την Αλεπού να προσπαθεί να κλέψει τη συνταγή για τα περίπου 10-12 διαφορετικά χάμπουργκερ. Για σήμερα προτείνουμε τον Diamond, έτσι για ξεκίνημα, ψωμάκι, σουσάμι, μπιφτέκι, μπέικον, παρμεζάνα, ντομάτα, μαρούλι και αγιολί, μόνο 5 ευρώ. Να πούμε ότι το μπέργκερ μεγάλωσε τις μπιφτεκάρες του. Τις έχει μεγαλώσει εδώ και περίπου μία εβδομάδα. Για ντιλιβεριά 2314-007-722 2314-007-722 για την ευρύτερη περιοχή στην οποία ανήκει το Μπέργκλερ. Λοιπόν, λέει ο Θουβού, κλαίει ο οπαδός της Νάπολη στο Άνφιλντ στο 41ο λεπτό γιατί σκέφτεται ότι θα έρθει στην Τουμπάρα και θα παίξει με τον ΠΑΟΚ τώρα στο UEFA. Μου αχαχαχαχα. Όσο και Σωτηρακόπουλο προσκυνάω
αυτά, εκεί λίγο χάνεται. Είναι Θεός. Μάλλον τα λέει σωστά τα πάντα. Λέει πάντα σωστά. Είναι Θεός. Για τους ταμτάκους έπρεπε να βάλουν 2 γκολ στην Τότεναμ και να φάνε 4. Άιντε ξανά καλημέρα. Το μάτς Μπαρτσελόνα Τότεναμ το εψησινό είναι για να λύγει 2-5. 2-4 με 2-5. Σε πιστεύω. Ξεκάθαρα. Πάμε στις γραμμές. Καλημέρα. Καλημέρα σας κύριε. Καλημέρα αδερφέ. Όνομα και ομάδα που υποστηρίξεις φίλε. Ιωάννης. Ιωάννης ΠΑΟΚ. Ιωάννη, με μεγάλη χαρά σε ακούμε. Πάμε, παλικάρι μου. Δεν έχω ακούσει την αρχή της εκπομπής, η αλήθεια είναι. Έχασες, τον μόνο το τον ακούω, έχασες. Ναι. Έχασα, το ξέρω ότι έχασα. Δεν πειράζει. Θα μου τα πει ο Παπαδόπουλος στην πιάτσα μετά. Ναι. Αχα. Α, είσαι cab driver, έτσι. Ναι. Φίλος με μπλε αμάξι. Ναι. Είμαι. Ναι. Και συχνάζουμε και στις ίδιες πιάτσες. Ωραία. Ναι. Χαβαλέ, λούφα. Κοροϊδία στον άκουσα κόσμο. Μόνο το τελευταίο μισάωρο και είμαι πεπισμένος πλέον, αν και μου περνούσε από το μυαλό. Mm-hmm. Είμαι πεπισμένος πλέον ότι το καλύτερο επάγγελμα του κόσμου για φέτος είναι αυτό που κάνει ο Παναγιώτης Παπαδόπουλος. Ναι. Κάθε ταραχτός στην πολυθρόνα με τα πόδια πάνω στο γραφείο. Όχι, κάτω τα έχω. Και ακούει... Α, κάτω, εντάξει, κάτω. Σεβασμός. Και ακούει τους άλλους δύο να μαλώνουν σαν τα κοκόρια και να προσπαθούν να μας βγάλουν σκάρτους. Δεν πληρώνεται αυτό το πράγμα, να ξέρεις. Ναι. Όχι. Ποιους σκάρτους, ποιους τους ταξιτζίδες σκάρτους, γιατί. Όχι, παλικάρι. Ένα με τον άλλο τον κυριούλη, τον άλλο. Το κατάλαβα, ναι, αλλά σκάρτους τους ταξιτζίδες, ποιους, δεν κατάλαβα. Την ομάδα μας. Κάνεις, δεν καταλαβαίνεις. Την ομάδα, νεαρέ, την ομάδα. Μας είπε νεαρό, μπράβο. Είδες. Τιμώ το νεαρέ, Ιωάννη μου. Είδες, τι καλώς πήγε. Ναι. Συγγνώμη, το παλικάρι μου ακούγεται γύρω σε 28. Είναι 34. 33. Μπα, ένα χρόνο έξω έπεσα. Ακούγεσαι πολύ νεότερος, Ιωάννη. Ακούμε πολύ νεότερος, ε. Ναι, πολύ νεότερος. Πολύ νεότερος, ναι, εννοείται. Την επόμενη φορά που θα σου δώσω προτεραιότητα με το μαχανάκι κάπου στη Βασιλίση Σόλγα, θα με κοιτάξεις να δεις αν φαίνομαι κιόλας νεότερος. Το έκανες αυτό. Αν το έκανες, σε παραδέχομαι. Μόνο τέτοια κάνουμε. Το έχω κάνει, ρε φίλε. Έχω κάνει. Μόνο τέτοια κάνουμε. Μπράβο. Να πω την αλήθεια. Πολλές φορές ταξιτζίδες δίνουν προτεραιότητα. Παιδιά, δώστε. Όχι πολλές, σχεδόν πάντα, να ξέρεις. Σε εμάς. Τους εποχούμενους σε δίτροχο, τώρα το χειμώνα που έχει παγωνιά ή βροχές. Είναι γαϊδουρινό αυτό που μου συνέβη η Ιωάννη Προψέ, εδώ στη Βασιλέως Ηρακλείου, εδώ, που έχει ξεκινήσει να βρέχει και δεν μου αφήνει αυτοκίνητο να περάσω πρώτος εγώ να φύγω. Δεν είναι το ταξιτζής γι' αυτό. Και περιμένει και με μπλοκάρει και μπλοκάρομαι κι εγώ μέσα στη Βασιλέως Ηρακλείου με βροχή. Μιλάμε για αλητία. Πού είσαι, τζιτζί και ακούγονται, πού είσαι. Δεν ήταν ταξί. Ναι, δεν ήταν. Πάμε επόμενη γραμμή. Ωραία, Ιωάννη. Ιωάννη, παλικάρι μου, να είσαι καλά, να σε ακούμε πιο συχνά. Τι πάμε καλός, επόμενη γραμμή. Όμορφος και ωραίος. Καλημέρα. Ναι. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, αδερφέ. Όνομα και ομάδα, φίλε. Γεια σας, παιδιά. Δημήτρης από Θεσσαλονίκη. Δεν χρειάζεται να πω ομάδα. Είναι νομίζω αυτονόητο. Έτσι, από Θεσσαλονίκη. Οπαδός Ηρακλέους. Προφανώς, ναι, τι άλλο. Μπράβο, Δημήτρη, το κατάλαβα, γόρι μου. Ναι. Άντε, πείτε πα. Οπαδός Ηρακλέους. Πήρα να πω σήμερα ότι η ομάδα είχε ένα. Δεν άκουσα την εκπομπή, αλλά έχουμε ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι σήμερα. Ορίστε. Δίνουμε ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι σήμερα. Με τα Γιάννα σήμερα. Ναι, με τα Γιάννα σήμερα είναι. Όχι, δεν μιλάω για το ποδόσφαιρο, Μάριε. Α, σε τι. Καλά, ρε Μάριε, Ηρακλήδα, δεν ήθελα να πας στο γήπεδο. Ναι, σε τι πράγμα, ρε. Στο μπάσκετ. Α, στο μπάσκετ. Δημήτρη. Με τον Ιωνικό. Με τον Ιωνικό. Δεν ναι. Τον Ιωνικό, δεν παίζουμε με το Πευκοχώρι. Με τον Ιωνικό. Έρχεται χωρίς Γιαννάκη ο Ιωνικό. 3.000 άτομα μέσα και οι υπόλοιποι απ' έξω. Λοιπόν, τι ώρα είναι, πες μου λίγο. 5. Είναι 5 η ώρα. Ναι. Στο Ιβανόφιο, έτσι. Και αν δεν κάνω λάθος, μετά έχει εκδήλωση στις 8 η ώρα στο αρχαιολογικό μουσείο. Αυτή η εκδήλωση δεν χάνεται με τίποτα. Τι αυτή είναι εκδήλωση άρα. Μιλάει για την ιστορία. Στο μπάσκετ. Από τον όμιλο των Φιλομούσων στον Ηρακλή, ναι. Είναι και η ιστορία της πόλης. Πώς ξεκίνησε ο Ηρακλής. Θα μιλήσουν καθηγητές πανεπιστημίου, δικηγόροι, νομικοί. Ναι. Είναι πολύ ωραία εκδήλωση αυτή. Αυτή που είναι 8 η ώρα, έχω και την πρόσκληση στο σπίτι, το ξέχασα. 8 στο φουαγέ του αρχαιολογικού. Είναι εκεί που ήταν το πρώτο γυμναστήριο του. Μπράβο. Στο φουαγέ του Αρχαιολογικού Μουσείου. Μπράβο. Ναι. Που νομίζω δεν υπήρχαν οι υπόλοιποι, αλλά τέλος πάντων. Ναι, 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 ναι. Εκεί είχε πέσει και ξύλο το 86, πάω κάτι στον μπάσκετ. Ναι. Είχε γίνει. Ναι. Δυναμωτικό το ξύλο στο μουσείο. Οπότε, Μάριε, περιμένεις εδώ το απόγευμα στις 5. Να με σίγουρος άσε. Μπορεί να νομίζω ότι παίζει ο Μπάρτ. Φίλε, συγγνώμη, sorry Δημήτρη, θα σε απογοητεύσω στο μπάσκετ με τίποτα. Καλημέρα, να είσαι καλά, παλικάρι μου. Να είσαι καλά. Δεν έχουμε άλλο χρόνο, παιδιά, για γραμμές. Αμάν, βλακή. Μήνυμα του 789. Μήπως η συλλεκτική εμφάνιση του Ασλαμά, του Ηρακλή εννοεί, βρίσκεται στην μπουτίκ του Camp Nou μαζί με τις ρόζες της Μπάρτσα. Μπορεί γι' αυτό να είναι διστακτικός να την φέρει. Δύσκολα, χλωμό. Αλλά γι' αυτό που έκανε με την Εσπανιόλ,
χίλια μπράβο στην Μπαρσελόνα. Ακομπλεξάριστη. Χίλια μπράβο. Ροζ κάλτσα, ροζ σόρτς, ροζ φανέλα με έντονη ροζ διαγώνια ρίγα. Μπράβο. Εδώ πέρα όλοι οι επιβίτορες, οι φαλοκράτες, οι άνδρακλες, οι Έλληνες, πού να δουν την ομάδα τους. Το λέω και ο Ηρακλής. Πού να βγει ο Ηρακλής με total pink. Έχεις δίκιο, Θουβού. Εύχομαι ολόψυχα να συναντήσω πάω την Νάπολη ή την Ίντερ. Μακάρι να παίξουμε την Νάπολη για να έχουμε σε αυτό το μάτς με την Νάπολη ξανά που θα ξαναπαίξουμε στην Τουμπάρα 40 κόρνερ για 20. Εγώ είπα άλλο, ότι έκλαιγε χθες γιατί σου λέει αποκλείσαμε τον μεγάλο ΠΑΟ. Και θα αποκλειστούμε τώρα από αυτούς εδώ πέρα, από τη Λίβερπουλ. Έτσι λέω εγώ, ότι έκλαιγε έτσι. Να τον ανεβάζω τον ΠΑΟ με αυτό που λέω. Λοιπόν, πάμε να δώσουμε τους νικητές. Πάπ, δεν χρωστάμε κάτι από εδώ πέρα, έτσι. Έχεις ετοιμάσει εισιτήρια, Άρη. Ευχαριστούμε τον Μπέργκλερ που επέστρεψε κοντά μας για μέσα στις γιορτές στην Μεταμορφώσεως 5 στην Καλαμαριά. Το Βασίλειο των Μπέργκλερ πραγματικά αξίζει, αν κινείσαι προς τα εκεί, να δοκιμάσει τα μπέργκλερ του Μπέργκλερ. Λοιπόν, ξεκινάμε με τον Άρη. Λοιπόν, Κωνσταντίνος Καρατάντσης. Έτσι γράφει εδώ πέρα. Κωνσταντίνο, φίλε, έτσι βγαίνει το όνομα του επίθετου σπαστό. Κωνσταντίνος Καρατάντσης. Τελειώνει σε 6.94 και Γιάννης Μουχτίδης τελειώνει σε 188. Αυτοί οι δύο είναι για Άρη. Γιάννης Μουχτίδης και Κωνσταντίνος Καρατάντσης. Πηγαίνουμε τώρα στους νικητές για τα live. Χρήστος Τιβαίος, πηγαίνουν οι Μαρίνα Χουλίδου και Γιάννης Κοντίδης. Μαρίνα Χουλίδου και Γιάννης Κοντίδης. Και στο Λεωνίδα Μπαλάφα πηγαίνουν οι Δημήτρης Αναστασίου και Δημήτριος Χριστοδούλου. Δημήτρης Αναστασίου και Δημήτριος Χριστοδούλου. Ελπίζουμε αύριο να μην μας απογοητεύσετε. Αύριο και μεθαύριο θα δίνουμε και τις δύο μέρες για το live του Peter Murphy, και τις δύο μέρες, και Πέμπτη και Παρασκευή, για το προσκύνημα. Αυτό δεν είναι live, είναι προσκύνημα στο σκοτάδι, στο Gothic, στο Dark Wave, στο Post New Wave, σε όλα αυτά που μεγάλωσε η γενιά μας, στον τεράστιο Peter Murphy που είναι πλέον 61 ετών και παίζει στο Principal. Δύο συνεχόμενες μέρες θα δίνουμε για Peter Murphy και μόνο ή μόνο αύριο ή μόνο μεθαύριο για τη λαϊβάρα των Rock and Roll Children. Αν σας έπειραματίζει, μην πειραματίζεσαι τώρα, με δυνάμωσες, δεν... να κλείσουμε, δεν... sorry. Α, κάτι έγινε. Λοιπόν, και για Rock and Roll Children δίνουμε ή αύριο ή μεθαύριο, διπλές, έτσι. Τρίωρο tribute μόνο στον Ρόνι James Dio που κάθε βράδυ, που κάθε χρόνο έχει καθιερωθεί και γίνεται πραγματικό προσκύνημα στο 8-Ball. Αυτά. Αυτά. Μόνη μας πατρίδα τα παιδιά μας χρόνια, μην ξεχνάτε. Φυσικά αδέρφια να έχετε μια bloody rocking day και φυσικά μην ταΐζετε τα περιστέρια στην πλατεία Αριστοτέλους. Έχουν γίνει σαν υπτάμενα βόδια.